καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους χορχοπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπνα στα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, κυρίες και κύριοι, πίσω από την κονσόλα, κρεφνής, αένα, ως ανιδιοτελής και σήμερα ο κονσολιέρης μας. Ελάτε, κοσίστε ζαρό στο μικρόφωνο, έφε το μουτσουνάρα μου, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, έχουμε να βάλουμε τα ποταπά μας, έχουμε να κάνουμε σουλουμουντρούχου μια καραπιπερί που είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, κυρίες και κύριοι, ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες για την ομάδα, για την αφάνκατε, εκεί που δεν προλαβαίνουμε να σβήνουμε μηνύματα όταν περιέχουν πάρα πολύ μηνύσιμα πράγματα που αφορούν λευκές κόνες. Προσέχετε λίγο, μπορείτε να περάσετε πριν ο κορδέλο όποιον θέλετε, αλλά σκεφτείτε λίγο ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να μας κλείσουν τη σελίδα. Λέω εγώ τώρα, λέω εγώ. Κοπιάστε στην παρέα μας, ελάτε, εδώ είμαστε και σήμερα. Να είσαι στο τσουλού, να γυρίζεις το παιχνίδι γιατί ήταν για πολλά με λίγα έτσι όπως ξεκίνησε ο Γαβρούλης. Και μέσα εκεί, στην ώρα του Champions League που γυρίζει το μάτς, που δεν σε διασύρει τελικά η Tottenham γιατί τον γυρίζει χαλαρά τελείως το μάτς και το κάνεις το 0-2, το κάνεις 2-2, μέσα εκεί στον καημό σου, με ποιον ασχολείσαι, με αυτόν! 1-0 σου λέω εγώ, βάλε και το χαλάκι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός είναι ο εφιάλτης σου. Ο ΠΑΟΚ θα είναι. Με αυτόν θα ξυπνάς, με αυτόν θα κοιμάσαι και δεν σε σώζουν ούτε οι κουμπάροι, ούτε οι συμπέθεροι, ούτε οι συνυφάδες, ούτε τα τοξαδέρφια. Δεν γλιτώνεις από αυτό. Αυτός είναι ο εφιάλτης σου. Αυτό που επιθυμείς, θα επιστρέψουμε λέει στην κανονικότητα. Το ότι χθες. Έτσι. Βάλε αυτά που ετοιμάσαμε. Βάλε. Έτσι. Εσύ είσαι το μανούλι μου. Έτσι. Θέλουμε να σε ακούμε πραγματικά, να ασχολείσαι μαζί μας. Ζούμε και αναπνέουμε. Κάθε δεύτερη σου κουβέντα να είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, να παίζεις Champions League, ο ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα. Πόσο σε πόνεσαι, ε? Πόσο σε πόνεσαι που είσαι 2 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και που βλέπεις τον ΠΑΟΚ να παίρνει 2 συνεχόμενα double, ε? Πόσο? Πέρα από το κύπελο, το κύπελο εντάξει, εννοείται το κύπελο. Άλλος είναι ο καημός τους, φίλε. Ο καημός τους είναι, φίλε, το πρωτάθλημα. Τα 2 συνεχόμενα double. Πόσο πολύ σε έχουν πονέσει, για πες μας ρε παιδί μου. Εξήγησέ μας. Πολύ δυνατός είσαι να ξέρεις. Στη μαλα... ναι. Η βαρκάδα, κάτι χαμένα καράβια. Παρετήθηκε η ανακρίτρια του Νούρ 1. Είναι άσχετα τα δύο θέματα μεταξύ τους. Τελείως όμως. Παρετήθηκε η ανακρίτρια. Εδώ έχει καμιά... Πώς θανάτους έχει. Παθαίνει άλλος από ανεμοβλογιά. Άλλος από γαστρεντερίτιδα. Άλλος από οτίτιδα. Άλλος από καταράκτη. Άλλος από πλατυποδία. Άλλος από αιμορροίδες. Έχει πέσει εκεί ρε παιδιά. Ένα πράγμα απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Λέω άσχετα. Τα δύο θέματα ξαναλέω είναι άσχετα μεταξύ τους. Επειδή μας έπιασες λοιπόν στο στόμα σου και μίλησες για πρωτάθλημα των Πρεσπών, πόσο πολύ σε τσούζει. Ε? Και τώρα βέβαια, αφού ήρθανε τα φιλαράκια σου, ε? Αυτό που μου έκανε εμένα μεγάλη εντύπωση είναι χθες ότι εκτός από πρωθυπουργός, μιλάει και σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού, Μαρινάκη. Ναι, φοβερό. Παραλυρηματικός. Υπήρξε απάντηση βέβαια από το γραφείο τύπου της ΠΑΕ, αφού μίλησε, έπιασε στο στόμα του τον ΠΑΟ και μίλησε μέσα στην παραζάλη, το ξαναλέω, για τη χαρά που δεν διασύρθηκε, το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αυτό που λέει δηλαδή ο τελευταίος, ο χειρότερος, ο πιο σάπιος στο καφενείο,
Το πήρε και το λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και το πήρε και το αναμασάει. Το πήρε και το λέει. Και καμαρώνει κιόλας. Καμαρώνει. Μέχρι εδώ μυρίζει ο φόβος σας. Αυτό δείχνει όλη συμπεριφορά. Μέχρι εδώ, 506-505 χιλιόμετρα μακριά, μυρίζει ο φόβος σας. Πραγματικά όμως φτάνει μέχρι εδώ ο φόβος. Θα αποτελέσει είδηση, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού θα ασχοληθεί με την ομάδα του και όχι με αυτούς που του προκαλούν εφιάλτες. Την απάντηση στο παραλήρημα για τα περί πρωταθλήματος των Πρεσπών ας την αναζητήσει στη δήλωση του προπονητή της ομάδας του, ο οποίος μόλις προχθές, δεν του έχουν πει το ανθρώπου μάλλον, δεν λες τέτοια, δεν λες συγχαρητήρια στον αντίπαλο άξιος που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Ο Μάρτινς είναι εκτός κόλπου. Συνεχίζω. Ας αναζητήσει τη δήλωση του προπονητή της ομάδας του, ο οποίος μόλις προχθές δήλωσε σε μέσα της πατρίδας του: δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δήλωση που έχει επαναλάβει και κατά το παρελθόν. Καταλήγουμε λοιπόν ότι πρέπει πρώτα να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το αν ο πρωταθλητής ήταν άξιος ή αν το πρωτάθλημα ήταν των Πρεσπών. Και τα δύο δεν μπορούν να ισχύουν. Όσον αφορά το ρητορικό ερώτημα για το αν πρέπει να ασχολούμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί το ρώτησα και αυτό, πρέπει να ασχολούμαστε, σκέφτομαι, μήπως κάνουμε και εμείς ό,τι έγινε στο μπάσκετ. Στα τσακίδια, το μπούλο, μπορώ να πω με άκρος λόγιο τρόπο, αν το σκέφτεστε. Μακάρι να σιγάσουν μια ώρα νωρίτερα από εσάς. Το σκεφτόμαστε, λέει, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα ήταν η παράγκα. Όχι 90-10, 100-0 υπέρ σας όλα. Σαπίλα παντού. Συνεχίζω. Όσον αφορά στο ρητορικό ερώτημα για το αν πρέπει να ασχολούμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, θα ήταν χρήσιμο να πληροφορηθούμε αν σε αυτή περιλαμβάνεται η τεχνική δυσλειτουργία του ΒΑΡ στο Καραϊσκάκης την πρώτη αγωνιστική. Βέβαια. Βγαίνουν και αδικημένοι. Βγαίνουν και αδικημένοι. Παραλήρημα. Να μην συγχύζεστε. Να μην στενοχωριέστε. Να μην οργίζεστε με αυτά, να είστε χαρούμενοι να το γλεντάτε αυτό. Το ότι νιώθουν την ανάγκη να μειώσουν αυτό που κάναμε πέρσι. Το ότι νιώθουν συνέχεια την ατελείωτη πρεμούρα αυτό το πράγμα, να το απαξιώσουν. Να το πιστώσουν σε μια κυβέρνηση που έφυγε. Να πούν ότι μας δώσαν έτοιμα πράγματα. Να το εξευτελίσουν, παιδί μου. Δείχνει και το φόβο τους. Βλέπετε να ασχολούνται με καμία ΑΕΚ. Πουθενά. Πουθενά. Εδώ και καιρό. Βλέπετε να ασχολούνται με κανένα Παναθηναϊκό. Πουθενά είναι. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός είναι εκεί που είναι για κλάματα. Βλέπετε να υπάρχει πουθενά στις δηλώσεις τους. Πουθενά. Αυτός που είναι ο εφιάλτης τους είναι ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Να χαίρεστε κάθε φορά που νιώθουν την ανάγκη να μας πιάσουν στο στόμα τους. Οι βρωμοδουλειές τους παλιά γίνονταν αθόρυβα. Το ότι τώρα αισθάνονται την ανάγκη να βρουν αυτό το πράγμα και να το διατυμπανίσουν δείχνει το φόβο τους. Δείχνει πόσο πολύ, πόσο πόνο ρε μπίπι μου. Πόσο πόνο σε κέρασε πέρσι και πρόπερσι ο ΠΑΟΚ. Και θα σε κεράσει και φέτος. Δεν πά να φέρετε τον κόσμο ανάποδα. Βάλτε και τις φανέλες τις μαύρες και σφυρίξτε τα μόνοι σας. Βάλτε. Ό,τι θέλετε. Βάλτε δικούς σας. Βάλτε και τα κλάματα και τις φωνές βάλτε. Αλλά εκεί... Να παίζει Champions League και να βγαίνουν μετά να ασχολούνται με εμάς. Τι ωραίο. Το γλεντάω, παιδιά. Φύγετε από την πρώτη αντίδραση που είναι η τσαντίλα, τα μπινελίκια. Μην ανεβάζετε την πίεσή σας. Μην χαλάτε τα νεύρα σας.
ενδεικτικό ότι εμείς είμαστε αυτοί που τους χαλάσαμε την πίτα. Όμορφα την είχα τακτοποιημένα όλα. Κάθε χρόνο τσουλού, κάθε χρόνο πρωτάθλημα, όλα εντάξει, μια χαρά, δίνουμε ένα ξεροκόμματο στο Βαζελάκι για να βγει και αυτό δεύτερο, να αποκλειστεί. Market pool, όλα τα λεφτά στην τσέπη. Φροντίζουμε ποιοι θα βγουν Ευρώπη, ποιοι θα ανέβουν κατηγορία, όλα. Τα πάντα τακτοποιημένα. Πόσο πολύ σας έχει πονέσει. Δεν τους φεύγει, φίλε, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά, ότι το ημερολόγιο εχθές το βράδυ έδειχνε 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό, ρε, θα σας καίει, θα σας γαμπίδει την ψυχολογία. Θα το αναφέρουμε συνέχεια. Ο αίτητος πρωταθλητής, ο δισταμπλούχος, θα το λέμε συνέχεια. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Και θα μας βρίσκετε συνέχεια μπροστά. Μολόν λαβέ, ελάτε να το πάρετε. Και θα σας αναγκάσουμε να ξεφτυλιστείτε τόσο πολύ στα μάτια του κόσμου, όχι του δικού σας κόσμου, γιατί ο δικός σας κόσμος χαίρεται. Ήρθε ο δικός μας, θα κάνουμε αυτό, έτσι ρε, να μάθετε, πρόεδρε γλέντα τους. Έτσι μάθανε. Με σάπιο τρόπο. Τι έχουν πάρει δίκαια για να μπορούν να ξέρουν πώς είναι. Πώς μπορεί ο Εσκιμός να ξέρει πώς είναι να πιάνει στα χέρια σου μια χούφτα άμμο και να σου γαργαλάει την παλάμη άμμος, αφού δεν έχει πάρει ποτέ άμμο στα χέρια του. Δεν την ξέρει. Πώς? Αυτό λοιπόν είναι που σας καίει. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ. Και κάνατε τα πάντα φέτος το καλοκαίρι. Τα πάντα. Για να σφίξει θηλιά στο λαιμό. Οικονομικά, μηντιακά, διαιτητικά, στην Ευρώπη. Αφήστε τη Σλόβαν. Απ' έξω στη Σλόβαν βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας. Ξέρουμε που πρέπει να ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας. Κάνατε τα πάντα. Με τα τηλεοπτικά συμβόλαια, με τους σταλμένους ασπρόμπουτες, μην τυχόν και βγει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, μην τυχόν και περάσει τον Άγιαξ. Κάνατε τα πάντα. Πάρε τώρα ένα ΠΑΟΚ TV στην μάπα, πάρε τις ορδές του κόσμου που σου δίνουν την απάντηση, γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό το ποτάμι. Αυτή την τρέλα του κόσμου, η μόνη περίπτωση που μας φοβάμαι είναι όταν εφησυχάζουμε, όταν δεν έχουμε απέναντι κάποιον να μας συγκλίσει. Ευχαριστούμε που μας κρατά ζωντανούς. Σε ευχαριστούμε που μας έχεις με τις φλέβες έξω από το σώμα. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε στην τσίτα, που δεν μας αφήνετε να χαλαρώσουμε. Διότι πάω και χαλάρωση δεν πήγε ποτέ μαζί. Ευχαριστούμε που μας υπενθυμίζετε τα μούτρα σας. Ποιοι είστε, τι κάνατε τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε που μας βάζετε βενζίνη μέσα στο ρεζερβουάρ της τρέλας μας. Εσείς έρχεστε, δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν σας έχουν πει. Δεν βρέθηκε ένας να πει άστο λαού λαού, άστο αυτούς. Μπορεί έχουν θέματα μεταξύ τους και τέτοια. Όχι. Σας ευχαριστούμε που αυτό το πράγμα το κρατάτε ζωντανό. Αυτό μας κράτησε ζωντανούς τόσα χρόνια. Γι' αυτό αυξήθηκε τόσο ραγδαία ο κόσμος της ομάδας, έχοντας τέτοιους απέναντι. Έτσι, να μιλάτε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, τον εφιάλτη σας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα ασχολείστε όλοι, χοντροί, αδύνατοι, στραβοί, περίεργοι, μεγάλοι, γέροι, νέοι, έτσι θα ασχολείστε. Με τον Ιβάν Σαββίδη θα ασχολείστε. Πρώτα, με τα τέσσερα γράμματα, με τον ΠΑΟΚ. Αυτός, ναι, ο ΠΑΟΚ που θα κάνει νέα τούμπα. Αυτός ο ΠΑΟΚ που θα είναι όχι αγκάθι για μια χρονιά μόνο. Αυτό νομίσατε. Ότι ήρθαμε τέ για μια χρονιά. Και τώρα τον Πρεσπών. Αλήθεια ρε. Σας είπε κανένας. Εσείς με αυτή την κυβέρνηση δεν πήρατε πρωταθλήματα. Πόσα χρόνια ήταν ο Τσίπρας. Πριν από το πρωτάθλημα αυτό το τελευταίο. Δεν πήρατε εσείς. 2-3 πρωταθλήματα. Εκεί ήταν καλός ο Τσίπρας, ε. Ήταν καλός ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έκλεβε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ πρόπερση, ήταν καλός ο ΣΥΡΙΖΑ, ε. Αλλά τη χρονιά που το πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν τον Πρεσπών. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Αλλά έτσι θα σας αναγκάσω. Εγώ δεν ξέρω αν θα το πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα το πάρουμε. Κανένας δεν το ξέρει. Αλλά θα σας αναγκάσουμε να κάνετε τέτοια έσκη
για να το πάρετε. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Και αυτό ας πούνε και στους παίχτες οι παλαιότεροι. Πρέπει να τους αναγκάσουμε να ξεφτυλιστούν τελείως, ρε παιδί μου. Να γίνουν έσκοι που δεν θα έχουν ξαναγίνει ποτέ και να πούνε το πήραμε πάλι. Να ντραπούν όσοι από αυτούς έχουν αποθέματα αξιοπρέπειας, τους οπαδούς, σαν αυτούς που φύγαν τότε που σας δώσαν ένα κύπελο με τον Αστέρα Τρίπλους που έκανε σαν μια χερούκλα σαν του Καραγκιόζη να πούμε και σηκώθηκαν από ντροπή και έφυγαν ακόμα και οι δικοί σας οπαδοί. Αυτοί που σας βρίζανε πέρσι και πρόπερσι. Εγώ παιδιά αλήθεια σας το λέω, όλο αυτό βέβαια πέρασε και εγώ από το στάδιο. Το είναι το επόμενο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι μπινελίκια, έτσι, αλλιώς, αυτά, οργή, τι λες. Και μετά, έπλεο, περίμενε. Τι υπάρχει πίσω από αυτό? Τον νιώθετε τον φόβο? Τον βλέπετε πόσο με υπολογίζουν? Τον μυρίζετε από μακριά το φόβο τους? Ε, το τσιρλιπιπί, το βλέπετε? Και βέβαια είναι τόσο ξεδιάντροποι που δεν πέρασε ούτε ένα δίμηνο που βγήκε ο άλλος και ούτε τα προσχήματα, δηλαδή πρέπει να το δείξουμε κιόλας τι γίνεται. Πρέπει να το δείξουμε ότι βάτου θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό που λένε? Δηλαδή είναι ένα κλικ πριν να πούνε θα ξαναφτιάξουμε την παράγκα, θα είναι 100-0 υπέρ μας, εμείς παίζουμε δεν παίζουμε θα παίρνουμε τα πρωταθλήματα. Δεν θα γίνει αυτό. Αν αυτό ονειρεύεστε, θα βρεθείτε προπολύ δυσάρεστης εκπλήξεως για το τι αποθέματα δύναμης και κουράγιο έχει και ο Πόντιος και όλος ο λαός και όλο το οικοδόμημα. Αυτά που λέτε. Έτσι, μυρίστε το φόβο τους. Εκεί που θα αρχίσω να ανησυχώ είναι ότι δεν θα ασχολούνται καθόλου μαζί μου. Πέτρες λέει δεν ρίχνεις στο ξεραμένο το δέντρο. Να το κάνεις τι, περνάς τον κάκτο, τον προσπερνάς. Ρίχνεις αυτό που έχει καρπούς. Και αυτό κάνουν. Είμαστε ο μόνος τους αντίπαλος. Είμαστε αυτοί που είμαστε μη ελεγχόμενοι. Τσουπ! Θα πάρει τώρα την Νόβα, θα τακτοποιηθούν όλοι, βουλάκια, θα σκύψουν το κεφαλάκι, να παίρνουν το ψίχουλο από το αφεντικό και θα τους κάνει ό,τι γουστάρει. Όλοι, στην αυλή. Πόσοι θα έχουν τη δύναμη? Και ρωτάω και δεν είναι ρητορικό το ρωτάω. Τι λες ρε? Εμείς είμαστε οι ΑΕΚ, εμείς είμαστε ξέρω εγώ ο Άρης, εμείς είμαστε ο Πανιώνιος, είμαστε ο Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε μια ιστορία, έχουμε περηφάνεια σαν οπαδί. Θα γίνουμε υπάλληλοι του? Θα περιμένουμε στην ουρά να πάρουμε τα φραγκοδίφραγκα από το μεγάλο αφεντικό? Εμείς αποχωρούμε. Να σας δω. Γράψτε κάτι που σας λέω. Ο τρελός. Ακούστε με. Το ΠΑΟΚ TV είναι μόνο η αρχή και την κάναμε εμείς. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Όσοι έχουν λίγο αξιοπρέπεια. Όσοι έχουν λίγο εγωισμό και δεν θα θέλουν να γίνουν υποκόμοι, βαστάζοι, εξοφυλαρούχες του Βαγγέλα, θα το κάνουν και αυτοί. Χαμός γίνεται βέβαια με το ΠΑΟΚ TV. Ένα μεγάλο μπράβο για τη χθεσινή διευκρίνηση ότι μπορείς και με δώσεις αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιος να μην έχει τα 70 ευρώ. Δεν τα έχω ρε φίλε να τα δώσω. Πραγματικά ρε παιδιά. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν έχει να δώσει 70 ευρώ με τη μία έξω. Ή μπορεί να τα έχει αλλά πρέπει να πάρει γάλα στο παιδί του, να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, ξέρω να πάρει πάνες, να πάρει οτιδήποτε ρε παιδί μου, τα στοιχειώδη, να φάει το απλό πράγμα. Το απλό πράγμα να παίρνει 4-5 εκατοστάρικα το μήνα και να πρέπει να θρέψει την οικογένειά του. Δεν θα τα δώσετε 70 ευρώ έτσι. Όμως όταν έρχεται και σου λέει 7 ευρώ το μήνα. Κάντε λίγο μια διαίρεση ρε παιδιά. Το 30 μέρες με το 7, πόσο βγαίνει περίπου? Πόσο βγαίνει? Διαιρέστε το. Τα 7 ευρώ για 30 μέρες. Να δούμε πόσο βγαίνει. Ε? Είναι πόσο, 40 λεπτά? Ούτε ένα 50ράκι. Μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει ένα 50ράκι ή ότι δεν υπάρχουν 7 ευρώ το μήνα, παιδιά. Δύο καφέδες. Δύο καφέδες το μήνα.
Δύο καφέδες. Δύο πιτόγυρα. 7 ευρώ το μήνα. Σε βάθος 10 μηνών δεν θα το καταλάβεις ποτέ και πουθενά και καθόλου. Εκεί δεν το δέχομαι. Δεν έχω να δώσω τα 7 ευρώ το μήνα. Όσο χάλια και να είσαι. Και αν δεν τα έχεις, θα μαζευτείτε άλλοι 2, άλλοι 3 να βάλετε από 1 ευρώ. Που δεν τα έχουνε. Άλλοι 3 που δεν τα έχουν από 1,5 ευρώ για να βγει αυτό το 7 ευρώ το μήνα να έχεις όλο το πακέτο. Μπράβο και στην ομάδα που σκέφτηκε να διαφημίσει τα εστιατόρια, τα sports καφέ, τα καφέ, τα μαγαζιά που παίρνουν το πακέτο και τους βάζει σε μια λίστα. Λέει τι, με τιμάς εσύ, έρχεσαι, μπαίνεις σε αυτή τη λίστα, εγώ θα σε διαφημίσω παντού ότι εσύ έχεις πάρει το πακέτο για να δείχνεις τα μάτια του ΠΑΟΚ. Κανονικά φίλε, πρωί πρωί, στην Μπουγάτσα, μου λέει ο Βαλάτς, έλα να σου δείξω, φύρε λίστα με τα μαγαζιά κανονικά, περήφανα, εγώ πληρώνω το πακέτο για να δείχνω. Και επίσης εκεί μου πείτε τα 200 ευρώ το... για όλα τα μάτς ότι είναι πολλά. 200 δίνατε το μήνα μόνο για την Νόβα. Για να ακούμε αυτά που ακούγαμε. Τόσο, 200 το μήνα. Τώρα 200 μέχρι τέλους και τα play-offs μέσα. Αυτά, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και μένα. Σας το ξαναλέω. Δεν θέλω ούτε να οργίζεστε γιατί με την οργή δεν κερδίζεις. Όταν δε ο άλλος που σε τσιγκλάει λέγοντάς σου αυτό, αυτή τη μαλακία, όταν έρχεται να σου πει αυτή την κουβέντα για το πρωτάθλημα των Πρεσπών και βλέπει ότι με αυτό σε οργίζει, σε αποσυντονίζει, σε τσαντίζει, τότε έχει πετύχει το σκοπό του. Χαμογελάκι, χαβαλέ σε κάνουμε έτσι. Θέλω να βλέπω το φόβο σου. Αυτό. Και μάτς την Κυριακή. Πέμπτη σήμερα. Το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί είπαμε, αυτοί που θα έρθουν να παίξουν θέλουν να δώσουν χαρά και στο δικό τους κόσμο, αλλά και σε φίλους και γνωστούς, ρε παιδί, δεν έχουν γνωστούς και φίλους κάπου. Να ευχαριστήσουν και άλλους εκτός από τους ίδιους. Περιμένουν πάρα πολύ. Καμία χαλάρωση. Καμία υποτίμηση. Όπως πέρσι. Πέρσι μπήκαμε χαλαροί με το συμπολίτη. Αυτό λέμε 2 χρόνια τώρα. Το νου σας ρε μπάλα. Το νου σας καλά ρε μπάλα. Αυτό και την Κυριακή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα. Μπουκάραμε. Μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα σας. Έχω ρίξει όλους τους καθάριστες. Όλους, όλους. Δύο κιόλας. Δύο. Γιώργο! Μπράβο στο μπάσκετ που κέρδισε. Στήριξε το Φλεβαράκι. Απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον σπουδαίο προπονητή. Και δίπλα στην ομάδα μπάσκετ που περνάει δύσκολα. Σε αυτόν που είναι άρρωστος, σε αυτόν που έχει δυσκολίες, πρέπει να είμαστε εκεί. Όλοι μας. Λοιπόν. Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους δαίμονες οι οποίοι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Από όλους, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι εφημερίδες. Δεν βλέπω καμία υποστήριξη, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτό με κάνει πιο δυνατό. Ενέσεις τσιμέντου είναι μέσα μας. Τσιμεντώνομαι. Εμείς οι μεγάλοι κάποτε θα φύγουμε. Εσείς οι νέοι θα εξακολουθήσετε να υποστηρίζετε αυτή την ομάδα την οποία την έχουν κυνηγήσει από την ίδρυσή της επειδή είναι στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό αποδείχτηκε. Δεν μπορούν να χωνέψουν, Γιώργο μου, αυτό που έγινε πέρσι και πρόπερσι. Το ότι ο ΠΑΟ γύρισε και είναι δυνατός. Δεν μπορούν. Και από παλιά παλιγέρουν, και από παλιά. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Ένα μπράβο στους ιερολογίδες που κατεβαίνοντας προς το Βόλο τιμήσανε το μνημείο για αυτά τα παλικάρια. Περίμενα από εσάς αγαπητοί φίλοι, συμπολίτες, να κάνετε μία ανακοίνωση για τη συμβουλή, το πώς θα συμβουλεύει την ΠΑΕ σας να κάνει γαυρική εφημερίδα. Το τι θα πείτε, το τι θα κάνετε, το πού θα πάτε.
Είναι ντροπή σας που μέχρι στιγμή δεν έχετε κάνει εσείς σαν σύνδεσμος μια ανακοίνωση για αυτήν που είπανε να πάει να συμβουλευτεί η ΠΑΕ εισαγγελεί στο τι θα γίνει με τον Βάλ και με τον Γερμανάκο. Είναι ντροπή σας. Και όταν στην Ελλάδα, σε κανένα μέρος του κόσμου, με νοήμων κράτος, έτσι, με προχωρημένους ανθρώπους, δεν βγήκε ποτέ ο πρόεδρος της Μάντσεστερ, της Λίβερπουλ, της Γιουβέντους, της Μπαρτσελώνα, της Ρεάλ, να πει αυτά που είπε ο κύριος Χοντρούλης μας. Ακριβώς. Ποτέ. Ακριβώς. Ποτέ. Σε κανένα κράτος. Σε κανένα κράτος. Αυτό το πουθενά. Το πουθενά. Που γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι το κάτι το άλλο. Το σημαντικό είναι που εκτός από ο Πρωθυπουργός μίλησε πλέον και σαν πρόεδρος ομάδας. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάει και τα άλλα τα καθήκοντα, κατάλαβες. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή. Δείτε τι κρύβεται, Γιώργο μου, σέβομαι πάρα πολύ τα χρόνια σας των μεγαλύτερων. Με πολύ σεβασμό στέκομαι απέναντί σας, το ξέρεις και τα έχουμε πει και κατηδίαν. Απλά εσείς που είστε και οι μεγαλύτεροι, το καταλαβαίνετε ίσως ακόμα περισσότερο αυτό που λέω. Δείτε τι κρύβεται πίσω από αυτό το παραλήρημα. Δείτε πίσω από τις κουβέντες τους γιατί υπάρχει αυτή η πρεμούρα με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν γίνεται τίποτα αυθόρμητα. Δεν παίρνει παλιγάρι μου. Εάν ψάξεις, συγγνώμη Κώστα, αν ψάξεις και δεις ποιοι έχουν πάρει τίτλους στην Ελλάδα. Εκτός από τους τρεις τους ΠΟΚ και εμάς, όλες οι ομάδες πέσανε στη Β' κατηγορία και στη Γ' κατηγορία. Πού είναι η Καστοριά? Πού είναι η Καστοριά? Τη διαλύσανε. Η Λάρισα δεν πήγε και σε γάμα κατηγορία? Ο Συμπολίτης δεν πήγε και σε γάμα κατηγορία? Επειδή κατέχεσε τίτλο? Όχι ρε παιδιά να πω. Οι τίτλοι είναι για όλες τις ομάδες. Δεν είναι μόνο μόνιμος για τους εφιάλτης τους ο μεγάλος ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ακριβώς. Και αυτό δεν έχει πουθενά μέσα καμία υποκειμενικότητα. Μόνιμος, η μόνιμη τους έγνοια. Αυτός, εμείς είμαστε ο αντίπαλός τους. Τέλος. Σε κάθε τη κουβέντα φαίνεται. Το ξαναλέω, να βγαίνει τώρα οπαδική εφημερίδα και να συμβουλεύει το τι θα πράξετε. Ντροπή ρε παιδιά. Μπειράζει. Άσε και πέφτουν οι μασκούλες. Άσε. Έγινε Γιωργάρα μου. Καλή μου μέρα. Σε φιλό, σε φιλό. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. 1, 2, 4, πάω. Ντομπρογιούτρο, αδέρφια μου. Έλα γκόρα, έλα αδερφέ μου, όπως το έλεγε. Όπως το έλεγε στον Ντο Πέλκας μαζί με τον Αντρέ. 1, 2, 4, πάω. 1, 2, 4, φωνάζουν όλες οι ομάδες στο παλατάκι. Από μικρή μέχρι μεγάλη. Έχω την εξής ερώτηση. Έχω την εξαίρεση. Αποστόλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχω την εξαίρεση. Εκεί που φώναξε, ξέρω εγώ, ο Πέλκας και ο Αντρέ που φωνάζανε 1, 2, 4. Σίγουρα κάποιος από τους ξένους δεν γύρισε να ρωτήσει. Sorry guys, why do we skip, why do we skip number 3? Δηλαδή σίγουρα στο ξεκίνημα κάποιος που έχει έρθει φρέσκο στην ομάδα, δεν είναι. Δηλαδή ένα τσούμπα άκπομ. Guys, we skipped number 3. There is no number 3. Μα φίλε, στην προπόνηση μετά του Νελάκη και περνάει από μέσα και το Νελάκη, καταλαβαίνει. Γιατί... Του Νελάκη και σε περιμένει στο τέλος ένας που πάντα ρίχνει κλωτσιές. Κλωτσιά. Το χειρότερο το έχουν κάνει τελευταία που υπάρχει ένας που τους κρατάει την μπλούζα για να μην περνάνε γρήγορα. Και το σέρνει σαν αλέτρι. Είναι το σύστημα αλέτρι. Πολύ σύννεφο η σφαλιάρα εκεί, αδέρφια. Πολύ σύννεφο και ρίχνουν δυνατές, όχι αστεία τώρα. Έτσι. Πέφτει αληθινό. Η οικογένεια, η ομάδα, έτσι, βάλτε έτσι, και έτσι. Δείτε το Invincibles εσείς οι ίδιοι παίχτες. Με λύσα στα μάτια, με σπίθα, με μαχαίρι στο στόμα. Κάντε αυτό που κάνατε και πέρσι. Συσπηρωθείτε από αυτά που γίνονται γύρω. Δείτε πώς απαξιώνει ο άλλος με μια κουβέντα αυτό που με κόπο και με μόχθο και πανάξια πήρατε πέρσι. Εγώ αυτό θα του έλεγα, ρε, Γκόραν. Αυτό το τσίγκα. Έτσι. Αδέρφια, λοιπόν, εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, καλημέρα. Να είστε χαρούμενοι και να χαίρεστε έτσι. Που ο Ολυμπιακός προχωράει. Εγώ χθες αναχωρέθηκα που έφερε 2-2. Έπρεπε να πάρει τους 3 βαθμούς, να φέρει τους βαθμούς στην Ελλάδα και να είναι κουρασμένος. Σκεφτείτε το λίγο πονηρά. Όσο προχωράνε οι παίχτες, η ψυχολογία των παιχτών είναι τέτοια, η οποία
δεν τους δίνει τη δυνατότητα μετά να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και να έχουν την ίδια ενέργεια, την ίδια φρεσκάδα. Θα βρεθεί όμως κάποιος με την Tottenham. Αδερφέ μου, θα βρεθεί κάποιος να τους βάλει λάθος φάση στο VAR, κάποιο κοράκι, κάποιος σε όπουλος, θα βρεθεί να τους μπρόξει. Εδώ, σύμφωνοι, κατάλαβες. Όμως, σύμφωνοι, όμως εμείς πρέπει να χαιρόμαστε και να θέλουμε να προχωράει όσο περισσότερο γίνεται. Να είναι κουρασμένος, να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του κανείς τους από αυτούς. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι, να χαιρόμαστε και γιατί θα φέρει βαθμούς και γιατί θα προχωράει. Και το μυαλό, παιδιά των παιχτών, δεν είναι στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι έξω. Αυτό είναι δύσκολο να το διαχειριστεί οποιοδήποτε. Και κυρίως οι παίχτες. Εντάξει. Σωστό αυτό που λες. Σωστό. Είναι η άποψή μου, απλά, έτσι, ταπεινή. Ναι, δεν είναι λάθος αυτό που λες, Αποστολή. Θα χαίρομαι δηλαδή είναι πολύ όταν προχωράει. Είναι σωστό αυτό που λες. Όμως ξέρουν. Και τους κοιμίζει κιόλας. Να ξέρετε, τους κοιμίζει. Ξέρουν, παρόλο που λένε για το πρωτάθλημα. Ξέρουν όμως ότι εδώ, ότι όταν είναι να στραβοπατήσουν, θα τους δοθεί η βοήθεια. Το γνωρίζουν, κατάλαβες. Είναι αυτό που λες, είναι σωστό εν μέρη. Διότι όχι, θα είναι εκεί το μυαλό τους, αλλά εδώ δεν θα τους αφήσουν να χάσουν πουθενά. Γράψε το, σας το λέω, τρελός από Σεπτέμβρη μήνα. Κώστα μου, συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα σε ό,τι λες. Όμως με εμάς δεν θα μπορέσουν να το κάνουν. Έτσι, οπότε. Μα εκεί. Γι' αυτό λέω. Τα λέω πουθενά εκτός από. Καλά, εκεί. Μα εκεί θα είναι η διαφορά, φίλε. Αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει, εκεί θα είναι η διαφορά. Πες τις δυο λέξεις που λες εδώ και χρόνια. Μόνο ενωμένοι. Αυτό, αγόρι μου. Μόνο ενωμένοι, αδέρφια. Με την κριτική μας. Με την κριτική μας, ναι. Αυστηρή με την ομάδα, ναι. Όχι όμως εσωστρέφεια, σκοτωμό. Όχι απαξίωση. Όχι μετα... με πρέπει αγάπη να είμαστε ένα πράγμα. Με αγάπη. Με αγάπη. Με αγάπη. Οικογένεια και μόνο ενωμένοι, αδέρφια, προχωράμε. Φιλιά! Ζέμπι, Βομένη και Τενούτκε! Καλημέρα, Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Έτσι, αυτό το σκεπτικό. Και είπα και την άλλη φορά, τα προβλήματά μας, την άμυνα, με τον Μπασκαλάκη, με τον Μπέλκα, με τον έναν, με τον άλλο, με τα λάθη, εντός της οικογένειας. Μην ανοίγετε την πόρτα να έρθει ο κάθε σκιτζής, ο κάθε σκερβελές να μας κουνήσει το χέρι. Ο κάθε σάπιος και ανήθικος να μας κάνει τον καθηγητή ηθικής. Θέλουν να μπουν μέσα στην οικογένεια, θέλουν τον κόσμο να τον βάλουν να διχαστεί. Να σκοτώνεται ένας με τον άλλον. Πρώτοι εμείς ξέρουμε αν παίζουμε καλά ή δεν παίζουμε, αν αξίζουμε κάτι ή δεν αξίζουμε, πώς είναι η ομάδα, το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται κανένας να έρθει να μας το πει. Ούτε να μας το παίξει να πούμε μυαλοπόλης. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Εμείς τους ανοίγουμε την πόρτα να μπουν και να μας κουνήσουν το χέρι και να μας κάνουν διάφορα. Την ημέρα που βγαίνουν τα πακέτα συνέντευξη Λουτσέσκου, την ώρα που βγαίνουν τα πακέτα για το PAOK TV, τα αιτήσια. Τέτοια σύμπτωση! Τέτοια σύμπτωση! Εκείνη την ώρα βγαίνει ο Λουτσέσκου! Εκείνη την ώρα! Πάμε! Καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Γεια σου, Άκη! Καλημέρα και στα παλικάρια! Έλα, αγόρι μου, σε ακούω! Παρέας. Σε ακούω! Πάμε γιατί περιμένουν τέσσερις! Έχεις συνειδητοποιήσει τι έχεις καταφέρει αυτά τα χρόνια! Άστο! Μην πεις τίποτα! Τόσα χρόνια που σε ακούμε, το καταλάβαμε. Λοιπόν, αυτά τα παλικάρια που βγαίνουν και λένε. Αυτά εδώ δεν θα τα βρεις άλλη κουμπί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Δικιά μου άποψη. Να σε καλά, να σε καλά. Και γι' αυτό παίρνουμε εδώ πέρα, έτσι, και δεν παίρνουμε σε άλλες. Okay. Δεμέκ, παοξίδικες εκπομπές. Πάμε λοιπόν, παρακάτω, πάμε. Θα πω κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, γιατί πάφω. Έχεις... μας ακούνε εκεί πέρα, να ξέρεις. Για τα παιδιά φτιάξαν το κλεισάκι για τον Άσο. Όχι κλεισάκι, εκκλησία. Φίλε, κανονική είπαμε... εκκλησία, τα παιδιά της πάφω, η ομάδα, πρόσεξε. Η φιλαθλητής. Τι να πεις, φίλε, τι να πεις. Το είπα, θα το ξαναπούμε. Αυτό είναι πάω, για τον φίλε, άτομα, είναι συγκλονιστικό αυτό που έκαναν για το παλικάρι. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο τα παλικάρια. Για το ελάχιστο. Για το ελάχιστο. Ας μας πάρει κάποιος από εκεί από την Κύπρο. Μας ακούνε και ο Γιώργος και μην πω, είναι πάρα πολλά ονόματα. Και ο Αλέξης Ελευθεριάδης και όλοι. Ακούνε έτσι στην Κύπρο τα παιδιά πολύ. Να πάμε λίγο να πω ένα λεπτό κάτι. Πάμε. Θυμάσαι που όλοι λέγανε. Ήρθε εδώ πέρα Ντεμέκ ο πρωθυπουργός, για όχι, τον Βρούτο λέω. Όχι Ντεμέκ, έτσι νιώθει αυτός. Έτσι νιώθει, γιατί το άλλο δεν υπάρχει. Το ότι ο Κούλης λέει όλους χαιρέτησα και δεν τον ξέρω, θυμίζουμε είναι αυτός που αγκάλιαζε την κηδεία του πατέρα του, σφιχταγκαλιασμένοι που ήταν, έτσι. Δηλαδή, ούτε τα προσχήματα, έτσι, ούτε. Εμείς ξέρετε, ούτε μιλάμε ούτε για κόμματα, η εκπομπή δεν είναι κομματική και πολιτική. Άκη, συγγνώμη να το διευκρινίσω πάλι.
Η εκπομπή ούτε προπαγάνδα κάνει ούτε υπέρ του ενός, ούτε υπέρ του άλλου, ούτε κανενός. Καθόλου. 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 Και αυτούς που σπέβουν. Αυτούς δεν θέλω, όχι να τους βλέπω, ούτε να τους ακούω. Ούτε με αυτούς, ούτε με τους άλλους, φίλε. Άσε. Εγώ ξέρω τι θα περιμένω. Σας το είπα και πριν τι περιμένω από αυτόν εδώ πέρα. Αυτό πάμε, δεν κάνει για πρωθυπουργό σου. Κάνε επίλογο. Κάνε επίλογο. Ο άλλος που ήρθε εδώ πέρα και όλοι λέγανε ότι ήταν σαν πρωθυπουργό και αυτό, ήρθε γιατί φοβάται, σας το είπα τότε. Γιατί η συμφωνώ. Κάρτα δεν δίνει συνέχεια. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν δίνει πάνω από το γόνατο. Να ξέρετε. Φιλιά! Γεια σου, γεια σου, Άκη, γεια σου, Άκη. Το καταλαβαίνετε γίνεται όλο αυτό. Αυτοί αλώνιζαν και χωρίς να βγαίνουν να το πούν. Το έκαναν αθόρυβα. Το έκαναν χωρίς να χρειάζονταν. Γιατί τώρα βγαίνουν, καταλαβαίνετε. Πρέπει καταρχήν να πείσουν και τους δικούς τους οπαδούς. Που είναι πάνε τρίτη χρονιά αυτοί χωρίς πρωτάθλημα. Πρέπει να τους πείσουν. Γιατί κάναμε μεταγραφές πάλι Klein Mine. Γιατί βλέπουν ότι. Τι θα γίνει, σου λέει. Τρίτη χρονιά χωρίς. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Κάτι να πούμε, να δείξουμε, να προκαλέσουμε. Να τα ρίξουμε εκεί. Κατάλαβες. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Καλώς το Λάμπρο. Έλα, λέει, παιδί μου. Λοιπόν, Κωστή μου, όταν ο Μαρινάκης έκανε ανακαινήσεις στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας του Πειραιά, δίνοντας 1000 ευρώ για να πάρει air condition που έλεγε υπολογιστές και τέτοια. Το είπαμε εδώ. Ευρώ. Το είπαμε. Μπράβο. Δεν το έκανε για την ψυχή του πατέρα του που έλεγε. Όταν ο Μαρινάκης παραμονή των εκλογών βγήκε και έλεγε γυρνάμε στην κανονικότητα, εφόσον ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν το έλεγε γιατί ήταν κουμπάρος του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μπακογιάννης, που δεν τον γνώριζε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ερώτηση είναι η εξής, Λάμπρο. Η ερώτηση είναι εξής. Ναι. Ο άλλος που τον έβγαλε ο κόσμος, αυτοί που τον ψήφισαν, που τον έβγαλαν πρωθυπουργό της χώρας, ναι. Πού βάζει τη γραμμή? Δηλαδή, το κατανοούμε. Κουμπάρει αυτά, ναι, θα σε αφήσω. Πού μπαίνει η γραμμή των παραχωρήσεων? Πού μπαίνει η γραμμή αυτών της εκδούλευσης? Υπάρχει γραμμή, δηλαδή. Όχι, όχι. Υπάρχει, θα πει, κάτσε μεγάλε. Εδώ ξεφτιλιζόμαστε. Για περίμενε λίγο. Δεν το λέει διαφέρει, μου. Με καταλαβαίνετε, το λέω γιατί η κουβέντα που έκανα χθες με δύο νεοδημοκράτες, έτσι, παοκτσίδες νεοδημοκράτες, ήταν αυτή χθες. Μου είπανε, Κωστή, εμείς, άσχετο αυτό, αλλά τα προσχήματα δεν το ξέρεις. Η γραμμή που θα βάλει δεν ξέρεις που είναι. Να του πει, κάτσε λίγο, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Κώστα, να σε ρωτήσω, συγγνώμη λίγο, για να μην σε τρώω και το χρόνο και να πω λίγο αυτό που θέλω, όσο μπορεί πιο γρήγορα. Μέσα σε δύο μήνες, δυόμιση που είναι πρωθυπουργός αυτός, πήρε ο Μαρινάκης εν μία νυχτή το διαβατήριό του παραπατώντας τον νόμο. Σωστό. Σωστά. Λοιπόν. Που ο νόμος λέει μόνο για θάνατο ή για πολύ σοβαρό θέμα υγείας για να ταξιδέψει το πήγε στο Κράσνοντα, στη Ρωσία πήγε. Λοιπόν, τίποτα, σιωπή. Η κυρία ανακρίτρια χθες παρετήθηκε. Ήρθε εδώ πέρα με την μπουράκλα του μέσα σε εστιατόρια της πόλης και το λέω αυτό γιατί βγήκε αντικαπνιστικός νόμος και δίπλα του καθόλου. Ξέρω να του λες, σε γράφω και εσένα και τους νόμους. Γιατί μου είπε κάποιος, καλά λέει, τι το λες αυτό συνέχεια, είναι τόσο σημαντικό. Ρε, συμβολικό, το σημειολογικό είναι ότι έρχομαι και σε γράφω. Δεν είναι ότι έκανε. Έχουν κάνει πολύ χειρότερα από το πουρο. Αλλά σου δείχνει ότι σε γράφω. Ότι εγώ είμαι πρωθυπουργός. Αυτό ρε φίλε, είναι η σημειολογία. Το κακό είναι, Κώστα, όμως, ότι είναι πολλά αυτά που έχει κάνει ο Μαρινάκης, για να μην τα αναλύουμε, γιατί δεν θα φτάσει όχι μια ώρα εκπομπή, δύο μέρες δεν θα φτάνουν. Εγώ θέλω να πω το άλλο, ότι εδώ μέσα στην πόλη μας, δυστυχώς κάποτε είχε πει ένας ασιάδης ότι ο ΠΑΟΚ, το πρόβλημά του είναι από μέσα. Εγώ δεν θα πω τον ΠΑΟΚ τώρα, έχει εγώ θα πρόθυμους. Πω την πόλη. Έχει πρόθυμους. Ακριβώς. Φίλε, άκου. Το απόγευμα, γιατί είπε προηγουμένως ο φίλος ο Άκης, ότι την ΤΕΜΕΚ Παοξίδη και τις εκπομπές. Εχθές βγήκε Κώστα μια εκπομπή το απόγευμα της πόλης μας από ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θα πω ονόματα κι αυτά, και έκανε γκάλωπ γιατί και ακουγόντουσαν παοξίδικες φωνές ακροατών, γνωστές παοξίδικες φωνές ακροατών, που να μου αναφέρουν μέσα τρεις μέρες πριν τον αγώνα με τον Άρη μιλάμε τώρα, έτσι Κωστή μου. Ναι. Μαντούρο, για Μάρτενς και α, για πάλι. Μάλιστα. Τρεις μέρες πριν. Το τι λαμόγε, κάτι, όχι, θα σας πω, κάτι, θα σας πω ένα πράγμα επειδή είναι η δουλειά μου. Και το κάνω αυτό το πράγμα, είμαι 48, το κάνω 21 χρόνια. Τα μισά, έτσι. Το Gallup είναι καταρχήν ένας πολύ εύκολος τρόπος για να κατευθύνεις πράγματα. Δηλαδή εγώ αν πω, προτιμάς τη Βύση ή τη Βανδύ.
Κατευθείαν, mm-hmm. καταρχήν έχω αδειάσει, ας πούμε, τη Γαρμπή ή την Παπαρίζου. Τους υπόλοιπους. Λέω. Επίσης, δεν σε ρωτάω, τι φαγητό τρως γενικά, σου λέω, ψάρι ή κρέας. Αποκλείω, ας πούμε, τελείως, παράδειγμα, ας πούμε, τα χόρτα. Δηλαδή, προσπαθώ τώρα να σας το πω με έμεσο τρόπο. Το γκάλοπ δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται πάντα. Πολύ βρώμικο είναι. Ρε παιδί μου, όχι πάντα, έτσι, μη γενικεύουμε. Όταν το αλλά, ιδιωτικοποιούμε. Αλλά παράδειγμα, παράδειγμα, να φύγει ο τάδε ή να μην φύγει. Για κάτσε λίγο. Περίμενε. Γιατί με κατευθύνεις εκεί να φύγει ή να μην φύγει. Γιατί πρέπει ντέτε καλά να με βάλεις αυτό το δίλημα. Γιατί δεν μου δίνεις γραμμή ανοιχτή για να σου πω την άποψή μου. Ότι ξέρεις κάτι, θεωρώ ότι δεν πρέπει να φύγει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είναι σαν τις εταιρείες μετρήσεων που παίρνουν για τα ραδιόφωνα και λένε ακούς τον τάδε. Γιατί δεν με αφήνεις να σου πω τι ακούω. Σε παίρνει και σου λέει ακούς τον τάδε σταθμό, σε κατευθύνει. Δεν με αφήνεις να πω λίγο αυτό που θέλω. Λοιπόν, έχεις δίκιο, συγγνώμη, τώρα... συγγνώμη, εγώ φταίω. Ναι, παρασύρωμαι κι εγώ. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω κι εγώ να μην κλείσουμε τη γραμμή χωρίς να πω αυτό που θέλω. Και δεν ξαναμιλήσω. Και έκανε θέμα ο συγκεκριμένος αθλητικογράφος ότι θα παίξει, λέει, ο Ζίφκοβιτς στη θέση του Πασχαλάκη. Αυτές είναι οι πληροφορίες για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη. Και βγαίνει ακροατής και λέει, τη στιγμή που έφαγε 7 γκολ από τον Άρη Ζίφκοβιτς, γιατί τον βάζει. Τώρα είναι αυτό που έλεγες εσύ πριν τον γκάλουπ. Γιατί κατέμφθηση δηλαδή της εκπομπής. Ναι. Γιατί να τον βάλει τον Ζίφκοβιτς σε το παιχνίδι και να μην τον βάλει το μεθεπόμενο παιχνίδι μετά τον Άρη. Γιατί έφαγε τα 7 και θα είναι με βαριά ψυχολογία ο Ζίφκοβιτς. Και παίρνω και εγώ τηλέφωνο στην εκπομπή και του λέω, αφήστε τα όλα αυτά ρε φίλε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αν ο ΠΑΟΚ έμενε χωρίς προπονητή για 20 μέρες, τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, μα και εγώ του Γιάννη Σαββίδη. Την είχαν κρεμάσει ανάποδα, φίλε. Την είχαν κρεμάσει, φίλε μου. Εδώ έμεινε για 20 ώρες έμεινε όταν έφυγε ο Λουτσέσκου και χάλασε το σύμπαν. Φανταστείτε. Τέλος πάντων. Να διευκρινίσω ότι. Να διευκρινίσω, δεν έχω καταλάβει για ποια εκπομπή. Μιλάς ούτε για ποιο σταθμό και δεν με απασχολεί κιόλα. Δεν θέλω να πω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πάντα δεν θέλω να δημιουργούμε καταστάσει σε σένα, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Λοιπόν, γεια σου, Παναγιώτη. Αποφορτίζουμε την εκπομπή. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που... την πολιτική χρειά που πήρε. Καμία, καμία. Λοιπόν, θέλω να πω, υδρώνει η πλατούλα σου, χοντρούλη. Έτσι, μπράβο. Κατεβαίνει η στάλα αυτό. Και πέφτει στην κολοχαράδρα. Πού πάει, άμπραβο, αυτό. Και συνεχίζω. Σε πειράζει που σε λέμε χοντρό. Γιατί, αφού είσαι. Αφού είσαι, γιατί σε πειράζει. Γιατί λοιπόν, τόσο πολύ. Εγώ αν έπαιζα Champions League, γιατί εγώ την τότε να μην την κέρδισα. Δεν την κέρδισα στο Champions League, αλλά τέλος πάντων. Εκτός λέω, έδρας. Εγώ την κέρδισα. Δεν βγήκα εκείνη την ημέρα να μιλήσω για τον Ολυμπιακό, όμως. Έτσι. Δεν ασχολήθηκα με τα σκουπίδια, ας πούμε. Ασχολούμαι μόνο με την ομάδα μου. Τραγικό. Και αυτό να κάνετε όλοι, αδέρφια. Ασχοληθείτε μόνο με την ομάδα σας. Μην ακούτε. Θα έπρεπε να το πω κάπως τώρα αυτό, αλλά θα ήθελε πολλά μπιπ. Ναι, δεν θα το πω. Λοιπόν, κανένας άλλος δεν κάνει τη σύνθεση ή δεν βάζει ποδοσφαιριστές που θέλουν κάποιοι να κάνουν, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Προπονητής ξέρει. Λοιπόν, το αν θα πετύχει ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Θα βάλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, θα βάλει 11 άντρες την Κυριακή. Αυτό. Που θα κερδίσουν αυτή την ομάδα. Αυτό, αυτό ακριβώς. Είναι το ζητούμενο. Τίποτα άλλο. Κανένας αυτό. Δεν θα μπορέσει να τον πει κάτι ή να τον παρασύρει σε κάτι άλλο. Επίσης, γι' αυτό εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στην ομάδα και στους, σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για την ομάδα μας. Ακριβώς αυτό. Επίσης το βάλε αυτόν ρε. Στον προπονητή του ΠΑΟΚ, όποιος κι αν είναι. Ποιος είναι ο πιο αποτυχημένος. Αυτός ένα μηδέν. Ποιος είναι, ο Τζίτζι Φρίγκερ, ο Μπερέτα, ποιος είναι. Εγώ πάντα σέβομαι ότι βρίσκεται σε ένα πόστο που είναι ιερό. Προπονητής του ΠΑΟΚ. Από μόνη της η θέση είναι τεράστια σημασίας. Βάβδο, αρέω, κάθε. Δηλαδή το ύφος είναι. Και εγώ έχω προβληματισμό. Αν πρέπει να αλλάξει τον Πασχαλάκη. Τι πρέπει να κάνει, αν ο Ζαμπά είναι ντεφορμέ, αν ο Μπίσεβα δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή είναι ντεφορμέ, αν πρέπει να βάλει τον Μπέλκα στη θέση του, πού είναι ο στόχο, πού είναι. Τα συζητάμε όλα αυτά. Αλλά το ύφος αυτό
Είναι εμένα πραγματικά μου γυρίζει τα μάτια. Πραγματικά. Το ύφος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, έτσι, βουγάρουμε. Γλεντήστε το όλο αυτό. Γλεντήστε το. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το δηλώνουμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Η διάδεση, το πάθος, η τρέλα. Εδώ είμαστε. Στο Λίμπερο! Έχω κι άλλο, φίλε. Έχω κι άλλο. Και αύριο. Και ήταν χωρίς βαθιά αναπνοή, να ξέρεις. Η τουδίτη. Έχω. Πάμε στις γραμμές αφού πούμε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Όποιος δεν έχει φάει εκεί, χάνει 0-2 από ημίχρονο. Χάνει 0-2 πανολεθρία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νόστιμα είναι τα κρατικά του. Αν δεν τα φάτε, να τα περιγράψω με λόγια, πώς θα τα περιγράψω. Θα μου τρέξουν τα σαλάκια. Θα ταγιάζει η γλώσσα μου. Θα κάνω σαρδάμ. 705-750 τη Λιβεριά, καταπληκτικά, πεντανόστιμα, όλα φρεσκοψημένα, όλα λαχταριστά και χειροποίητα γλυκά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Για κλιματισμό, Κώστας και ο Σες, τηλεφωνήστε στο 917-646, ο τρελός 810, λέει το πρωί ότι είσαι ο κορυφαίος στον κλιματισμό Daikin και όχι μόνο, έλα να δεις το σπίτι να βάλουμε ψήξη θέρμανση, αυτός γνωρίζει. 917-646. Και βέβαια Tenda Home, οι τεντάρχες μας, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά. Τηλεφωνήστε να έρθουν, κερδίστε ένα χώρο με την αντινεμική ζελατίνα, κλείνετε ένα δωμάτιο, δεν σας παγώνουν τα φυτά, δεν χρειάζεται τόσα λεφτά για τη θέρμανση. Σκεφτείτε μόνο ότι όταν το χτυπάει το σπίτι, το αγιάζει, τάκ βάζει τη ζελατίνα η οποία βγαίνει το καλοκαίρι αν θέλετε, δεν είναι μόνιμη, δεν βάζει ένα τσιμέντο, μαζεύεται. Εκπληκτική δουλειά από την οικογένεια Κατουρτζίδη. Γιώργος και Γιάννης. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Το μαχαίρι στο στόμα την Κυριακή. Έχουμε βέβαια να πούμε και αύριο για το μάτς της Κυριακής. Περισσότερο ασχοληθήκαμε σήμερα με τους γραφικούς που μας πιάνουν στο στόμα τους. Είπαμε όχι οργή, δεν θέλω να πέφτετε στην παγίδα της οργής. Του αποσυντονισμού, δεν υπάρχει λόγος. Γλεντήστε το όλο αυτό. Καταλάβετε που είμαστε και πόσο πολύ τους έχει πονέσει αυτό που έχουμε κάνει, αν εμείς είμαστε ενωμένοι, συσπυρωμένοι, αν δείχνουμε οριμότητα σε αυτό που μας προκαλεί. Δείτε τι γίνεται γύρω σας. Μία απάντηση άμεση σε αυτό είναι το ΠΑΟΚ TV. 7 ευρώ το μήνα. 7 ευρώ το μήνα. Σε 10 δόσεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει. Όσο μεγαλώνει το νούμερο, τόσο περισσότερες είναι οι στάλες που κατεβαίνουν στην κολοχαράδρα, στην πλατούλα τους, ο ιδρώτας, ο φόβος. Αυτό που δεν μπορούν να το ελέγξουν. Δεν μπορούν να το σταματήσουν αυτό, το τσουνάμι. Και είναι παντού πάνω στον πλανήτη. Παντού πάνω στον πλανήτη ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ μπορεί να πάρει αυτό το πακέτο, μπορεί να πάρει και αν δεν μπορεί το ετήσιο κάθε βδομάδα να γράφει το νούμερο όλο και περισσότερο. Αυτό είναι ο εφιάλτης τους. Αυτό. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Αχ, τι εύρος φωνής το είναι αυτό. Και όχι μόνο και εύρος και δωδεκάνησα. Και Ήπειρος. Και Ήπειρος. Και... Όχι Εύρος μόνο και άλλες περιοχές. Δεν θα ήθελα να πω στερεά Ελλάδα. Δεν πάω εκεί κάτω. Και εκεί, γιατί και εκεί. Ο μπαμπάς είναι από Πελοπόννησο και εκεί έχουμε ΠΑΟΚ. Το καρτάσι μου στην Πάτρα και οι υπόλοιποι εκεί έχει στην Αχαΐα. ΠΑΟΚ, άντε καλά. Και η μάνα μου από το Αγρίνιο. Ο Καπετανόπουλος, ο φίλος μας εκεί, ο Μαυρέας στην Καλαμάτα. Έχει κάτω... Γεννήθηκε. Όταν ήρθαν από την πόλη, γεννήθηκε στα Αγρίνιο. Στα Αγρίνιο, μάλιστα. Ναι, από την πόλη ήρθαν, αλλά τη γέννησε εκεί η μάνα. Σε ακούω λοιπόν, λοιπόν μου. Πάμε. Άκου λοιπόν. Ήρθα να πω αυτή τη στιγμή κάτι. Ας τα ακούσουν και οι φίλοι μας οι παοξίδες και όλος ο κόσμος. Αυτό που λέω, υπάρχουν μαρτύρες, ας βγουν να με διαψεύσουν. Είναι το μόνο εύκολο. Λοιπόν, ο γιος μου δουλεύει στο κέντρο, στην Ερμού. Ναι. Πηγαίνει το παιδί με ένα παμπάλαιο τσιλέρα που έχει από τον καιρό του Νόε στη δουλειά του. Ναι. Εντάξει. Με τι να πάει, με τον ΟΑΣΤ. Πού να πάει. Είμαστε πότε, για γέλια. Όχι, πότε θα φτάσει. Γιατί δεν παίρνει το μετρό την υποθαλάσσια. Έλατε, το μετρό, τον προεστιακό και όλα αυτά. Τις γόνδολες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάει προχθές την περασμένη Πέμπτη. Εκεί βγαίνει ο γιος του αφεντικού και του λέει φύγε, φύγε, γράφουμε. Το μηχανάκι. Τρελάθηκε το παιδί. Ναι. Φεύγει, κάνει το γύρο του τετραγώνου, μετά από λίγη ώρα πάει. Λέει τον μπαμπά μου τον γράψανε.
20 ευρώ. Ναι. Μη χειρότερα. Ήταν σε παράνομη... στο πεζοδρόμιο. Απάνω στο πεζοδρόμιο, ναι. Μισό λεπτό, πάνω στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε ένα δεντράκι που το βάζει εδώ και 20 χρόνια. Εντάξει. Και όλοι όσοι έχουν μηχανάκια, γιατί με τι να πα τη δουλειά σου. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Η θέση βέβαια τη μηχανή δεν είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Πρόσεχε όμως κάτι. Υπάρχουν όμως θέσεις για τις μηχανές. Υπάρχουν. Υπάρχουν, υποτίθεται. Σε λένε κατέβα στο κάτω. Ναι. Για να πληρώνεις. Εκεί χώρο τι έχει στις θέσεις. Μα δεν έχει θέσεις. Ναι. Αλλά και σε λέει κατέβα στο κάτω να πληρώνεις. Ο άλλος παίρνει 20-25 ευρώ με ροκάματο. Τι να το κατεβάσει κάτω, να πληρώνει τι. Α, γιατί πληρώνεις εκεί. Δεν θα πληρώνεις άμα το κατεβάσει κάτω μηχανάκι. Στο πεζοδρόμιο. Γιατί στο λένε κατέβαστο. Μια στιγμή. Λοιπόν, δεν λέει θέσεις για δίκυκλα. Αυτές όταν που είναι... υπάρχουν θέσεις. Όταν. Εκεί δεν υπάρχουν. Ναι. Αλλά εκεί δεν πληρώνεις από ό,τι ξέρεις, δεν είναι. Δεν πληρώνεις. Πώς δεν πληρώνεις. Ποιος το είπε. Στις θέσεις για τα δίκυκλα που έχει. Λοιπόν, αυτά που είναι ειδικές. Ναι. Μα τον είπε. Λέει, μην με γράφεις, του λέει το αφεντικό του, γιατί λέμε το κατεβάζω. Κατεβάζω. Μα αν το κατεβάζω, λέει, θα πληρώσω. Και τι με νοιάζει εμένα. Είναι του Δίας, όχι της Δημοτικής, του Δίας. Ναι. Περνάνε λίγες μέρες, χτες τώρα, πήγαν το μέρος να ξαναγράψουν μεσημέρι. Και βγαίνουν όλοι οι μαγαζάτορες και τα υπάλληλοι και τους κάναν καροτσάκι. Τους λέει, όταν θα κάνετε θέσεις για μηχανάκια, και όταν θα έχουμε, λέει, ακριβώς, μετρό δώστε και το άλλο. Δώστε μας την εναλλακτική για να μην το βάζουμε. Αυτοί που τα βάζουμε, λέει, είμαστε οι μικρομεσαίοι. Οι λεφτάδες έχουν, τα βάζουν στα πάρκινγκ της Mercedes και της λιμουζίνες. Εννοείται. Εμείς είμαστε μικρομεσαίοι που θα βοηθούσατε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μικρό, ένα κούτσικο που λένε, ένα μικρό παράδειγμα για να σου πω ότι γιατί βγαίνουν οι παοξίδες τώρα και διαμαρτύρονται. Εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσει αυτή η κλάψα. Όταν προχτές ο χάρτης ακόμα ήταν μπλε όλος. Δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία γιατί κλάψα, δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν βλέπουν γκρίνα, σχόλιο, δυσαρέσκεια. Όπως θες πες το, δεν με ενδιαφέρει. Φυσικά, δεν υπάρξει. Εμένα με ενοχλεί αυτό, γιατί όταν ξέρεις εκ των προτέρων ότι είσαι ένας ιδανικός αυτόχερ. Δεν το ξέρεις αυτό. Ξέρεις τι θα επακολουθήσει αυτά, δεν είναι τίποτα. Ναι. Άρα αφήστε, παιδιά, τάξτε. Αν από τώρα τι κάνουμε... Δηλαδή να μην το σχολιάσει, τι να πούμε, μην εκφράσει την αγανάκτηση. Τι να πεις. Αυτά που ξέρεις ότι θα γίνουν... Η ερώτηση είναι άλλη. Αυτός που τον ψήφισε ή αυτοί που τον ψήφισαν, πώς νιώθουν. Διότι γιατί υπάρχουν σίγουρα και παοξίδες που ψήφισαν. Δεν ξέρω. Χωρίς αυτό να σημαίνει, το λέω γιατί το έχω ξαναπεί. Και αυτό... κοίταξε, δεν μιλώ υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελα να σου πω, έτσι. Υπάρχουν ένα σωρό κόμματα μικρότερα. Ναι. Δεν είναι έγινε. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αλλά το θέμα ποιο είναι. Ναι. Ότι βγάζουμε τα μάτια μας και μετά διαμαρτυρόμαστε. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Κανένας δεν τους ψήφισε για να κάνουν αυτά. Έτσι, το τι κάνουν φαίνεται. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστέ. Καλώς το παιδί. Πιστεύω μια απορία. Ναι. Βασικά πριν είχε το σλόγγαν με τη φάση με τον Τζόρνταν, ο σταθμός που λέει νιώθει. Νιώθει. Λίπερο, λέει νιώθει, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, όποιος νιώθει, θέλω μια ερώτηση ρε παιδί μου να κάνω. Ακούω συνέχεια το μότο και της κυβέρνησης και του white powder dealer, ναι, να λέει επιστροφή στην καθόνιχα. Το talk. Ναι, το talk. Φίλα, άμα συγκαεί το μωρό όμως δεν είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό το λέω. Όχι μόνο το μωρό, και εσύ καμιά φορά δεν έχει τύχει, ας πούμε, καλοκαίρι αυτά να κόψει. Δεν το χρησιμοποιώ, αλλά εντάξει, δεν είναι το πειράζει. Είναι ένα ζόρι, λέω. Όχι, λέω το τάλκ στα μπούτια. Ο συγκεκριμένος ο τάλκ πρέπει να το χρησιμοποιεί πολύ, γιατί θα συγκέεται. Καταρχήν αυτοί τα δυο τους μπούτια έχουν να χωριστούν πολλά χρόνια, έτσι. Μιλάνε, είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν. Δεν περνάει ούτε. Αυτός, λοιπόν, ξέρουμε ότι λέει για την επιστροφή στην κανονικότητα, ότι θέλει την παράγκα, θέλει την 99-1, την τράπουλα, τα πάντα κτλ. Αυτοί που το διατείνονται, ας πούμε, από την κυβέρνηση, ρε παιδί μου, και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι το εστερνίζονται. Μήπως θυμάσαι τι γινόταν πριν 4 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα που ήμασταν στο Δούνο του, που χρωστούσαμε τα πάντα, που κυριαρχούσε η λαμογιά, η κλοπή, το ρουφέτι. Βεβαίως. Μα και επί ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε πρωταθλήματα ο Γαύρος. Αυτό δεν καταλάβει. Όχι, δεν μιλάμε για πρωταθλήματα ή οτιδήποτε. Λέω ότι ήταν μια χώρα πριν τον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπημένη. Μια χώρα που κυριαρχούσε το ρουσφέτι, η λαμογιά. Φυσικά. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί παράνομο κτλ. Οι μεν βάλαν τους δικούς τους, οι άλλοι βάλαν τους δικούς τους όταν μπορούσαν. Ακριβώς. Άρα δηλαδή τι μας λένε, ότι θέλουν να επιστρέψουμε σε αυτό. Δηλαδή
δεν νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο ας πούμε, να πούνε ότι ρε παιδί μου πάμε προς το... Τι προς την καλυτέρευση. Πάμε προς όλα προς είναι ο ΠΑΟΚ, Χρήστο. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Νταλγκάς ο Νταλγκάς αυτό είναι, αγόρι μου. Είναι ο Νταλγκάς αυτός. Πήγες, πήρες ισοπαλία, τσέπωσες στο εκατομμυριάκι, βρε χοντρέ. Και το μυαλό σου είναι να πάρεις το πρωτάθλημα της λίμνης από κορώνου των Χανίων που έχετε, έχετε εξαφανίσει τα replay. Έχετε κάνει, θα μας πει η Νόβα αυτή η πεντακάθαρη Νόβα, πού πήγε το, η φάση από, τις, από την κάρτα του Αμπτελαουή. Να μας τη δείξει. Πού πήγε, πού να είναι. Μας πούνε, να μας τη δείξουν από τις 16 κάμερες που δείχνουν τις υπερσύγχρονες λήψεις. Πού πήγε αυτή η λήψη. Γιατί αυτοί στο site τους και ο speaker τους έγραφαν ότι την κάρτα ότι... την έφεγε ο Αμπτελαουή. Μετά ναι. Τι έγινε δηλαδή. Ναι. Όραμα είδαν όλοι. Και επίσης κάμερα πίσω από την εστία για τη φάση του Μπαράλες, γιατί δεν μας έδειξαν ρε παιδιά. Γιατί έδειξε replay εκεί. Κατάλαβες τα κολομπαράλε. Ξέρουμε λοιπόν με ποιους έχουμε να κάνουμε. Α, να πω και κάτι ακόμη. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Super 3. Είναι πολύ περήφανος σύνδεσμος. Είχε βγάλει πέρυσι μια ανακοίνωση, νομίζω τέτοια περίοδος ήταν λίγο νωρίτερα, όταν ο Άρης δεν είχε τηλεοπτικά. Και είχε βγει η φήμη ότι υπάρχει περίπτωση να πάνε στο Open. Και κάτι λέγανε, δεν θέλουμε τα ρούβλια του έτσι, του αλλιώς και του αλλιώς. Παιδιά, όχι, περίμενε, περίμενε λίγο, περίμενε. Δεν ήταν έντιμο αυτό και σωστό. Ε, δεν ήταν, όχι, ωραία στάση δεν ήταν αυτή, ότι δεν θέλουμε να πάτε. Ναι, αγόρι, αυτό λέω. Έτσι δεν είναι, ωραίο δεν είναι, αυτό από μόνο του. Τώρα δεν ακούω, που θα πάρει ο Μαρινάκης και βγήκε ο πρόεδρος, μάλλον δεν είναι πρόεδρος, ούτε μεγαλομέτοχος, γιατί μεγαλομέτοχος είναι αδερφή του και πρόεδρος ο ξάδερφός του. Βγήκε και είπε ότι εγώ δεν με νοιάζει εμένα άμα είναι ο Μαρινάκης, εμένα με νοιάζει να πάρω τα 5 εκατομμύρια και να κάνω και να ράνω. Ε, παιδιά, τα δολάρια Κολομβία σας κάνουν, έτσι, δεν σας κάνουν τα ρούβλια. Λοιπόν, ξέρουμε ποιοι είστε. Ξέρουμε το ρόλο σας εδώ και χρόνια. Δεν σας ενδιαφέρει που ο πρόεδρός σας είναι γάβρος και χθες ήταν στο Καραϊσκάκι. Ε, αυτό, ώρα τώρα μου το έστειλε ο Χρήστος από το Ανόβερο. Ναι. Όπως είπα δεν και σας ενδιαφέρει, δεν σας ενδιαφέρει ότι θα πάρετε τα φράγκα του Μαρινάκη. Ξέρουμε ότι το μόνο που σας νοιάζει είναι να κάνετε κακό στο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είστε πάντα μικροί, γι' αυτό και πέσατε τρεις φορές και να ξέρετε ότι ό,τι συμβαίνει τρεις φορές θα συμβεί και τέταρτη και πέμπτη, όσο δεν δαλάζετε μυαλά. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν να περάσουμε στην ομάδα ότι θέλουμε να τους πατήσουμε. Και όπως λέγαμε πέρυσι ότι ο ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να το πάρει αήττητος, φέτος πρέπει να το πάρει μόνο με νίκες. Έτσι. Αυτό κοστίζει. Τέλος, τίποτα άλλο. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καμία χαλάρωση πουθενά. Καμία χαλάρωση πουθενά. Έλα Στράτο. Έλα. Καλημέρα Κωστή. Ούτε στους μύες χαλάρωση πουθενά. Λοιπόν, για το θέμα που έθιξε ο προηγούμενος φίλος και η προηγούμενη κυρία. Όποιος δεν κατάλαβε τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία και τι σημαίνει δεξιά, θα το καταλάβει λίγαν συντόμως. Και μπράβο σε αυτούς που ψήφισαν, ειδικά από την εργατική τάξη και από τον ιδιωτικό τομέα. Διότι το ματσούκι που έρχεται θα το καταλάβουν πολύ αργά όταν θα κλαίμε όλοι μαζί. Πάμε γιατί, παρακάτω. Γιατί Στράτο μου, δεν θέλω όμως να την κάνουμε την εκπομπή η πολιτική. Το καταλαβαίνω. Απλά το μήνας του μέλητος πέρασε και τώρα τα νομίζω δεν υπήρξε καν μήνας του μέλητος. Ένας μικρός υπήρξε. Ένας μικρός υπήρξε. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι το οποίο σου είχα πει σε προγενέστερες εκπομπές. Ναι. Θυμάσαι που σου είχα ζητήσει να διαβάσεις λίγο ζωντανά στον αέρα όσο μιλούσαμε στη γραμμή την ανακοίνωση του Αυγενάκη. Όχι, δεν το θυμάμαι. Πριν μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες. Ναι. Λοιπόν, ναι, για που έλεγε μπράβο, για τη βία και τα στημένα μπράβο, και αυτά. Ναι. Θυμάσαι τι σου έλεγα σε κάθε πρόταση, σε κάθε κόμμα που έβαζε. Ναι. Να γυρίσουμε στις εποχές παλαιότερες, ναι, την κανονικότητα, ναι. Κόμμα να παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ακριβώς. Λοιπόν, είδατε, ίδια, είναι και η ίδια φρασιολογία. Μπράβο, δεν αλλάζουν αυτό, αυτό ήθελα να σου εξηγήσω. Ναι. Αρχικά ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό. Μετά συνεχίστηκε με την Νόβα. Στη συνέχεια συνεχίζεται με τον κύριο Αυγενάκη και τώρα ξανά βγαίνει πάλι ο Ολυμπιακός. Και βλέπεις, ίδια φρασιολογία, ίδιο ύφος, ίδιες λέξεις. Μήπως δηλαδή κάποιος γράφει τους λόγους και απλά τους μοιράζει στα ίδια άτομα. Λες, γίνονται τέτοια πράγματα. Μήπως ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι τριψήφιος και όχι διψήφιος στα κιλά. Εγώ ρωτάω.
Εννοώ ότι προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης περπατάει και τα σέρνει, ας πούμε. Αυτό δε, που λέει, που έλεγε και ο Χαρεκλίνος χορεμένος. Βαρύτητα, αυτά που λένε. Έτσι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και να κλείσω. Ζω για τη στιγμή που θα παίζουμε στο Καραϊσκάκι στα play-off προ-τελευταία αγωνιστική. Θα τους ρίξουμε ένα δίμπαλο ή ένα γκολ έτσι στο 90 και να τσούζει στο 95 και να πάνε οι παίχτες του ΠΑΟΚ στη θύρα 7 μπροστά και να σηκώσουν τις φανέλες και να γράφει από κάτω πρωτάθλημα Παμβότιδας 2020. Μ' αρέσει. Χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά. Έλα, πάμε. Καλημέρα σας. Γελάστε με ό,τι γίνεται έτσι. Καλό, καλημέρα. Καλώς τον Ανδρέα. Καλώς το η Νέα Υόρκη. Σε κατάλαβα, έλα φίλε μου. Γεια σου Ανδρέα μου, έλα. Γιατί δεν κάνατε ξαναδιοδοτή με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ? Ξανά λίγο γιατί, ξανά λέω. Γιατί δεν παίζει ξένος διαιτητής στο παιχνίδι? Δεν ξέρω, θα σου πω γιατί. Εμείς θέλουμε σαν ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θέλει ξένο διαιτητή σε όλα τα μάτς, αν γίνεται. Και δεν έγινε. Δεν έγινε γιατί φέτος αποφάσισαν μόνο στα μάτς. Στα μάτς. Παναθηναϊκού, yeah. Ολυμπιακού, ΑΕΚ και τα δικά μας, μόνο των τεσσάρων στα μεταξύ τους παιχνίδια να υπάρχει ξένος διαιτητής, αποφάσισαν στα μάτς του Άρη και του Ατρόμητου που πέρσι υπήρχαν ξένοι, να μην υπάρχουν. Να είναι ξένοι. Και ο Άρης τι είναι? Φτωχός και κερνής είναι ο Άρης. Τι θες να σου πω? Πέρσι παίζαμε ξένος διαιτητή. Δεν θα παίξουμε. Okay. Εγώ ήθελα ξένο φίλε. Και την Κυριακή ήθελα και σε όλα τα μάτς. Μπορεί να είναι μόνο ξένοι. Δεν έχω πρόβλημα. Αν με ρωτάς εμένα, είπαν ότι θα μειώσουν φέτος. Είμαι μετανάστης. Είμαι μετανάστης. Ναι. 36 ώρες στην Αμερική. Σε ρωτάω γιατί δεν παίζουν. Το μόνο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, όχι με τον Άρη. Όχι, ούτε για τον Άρη ούτε για τον Ατρόμητο. Αποφάσισε ο Περέιρα, ο αρχιδιαιτητής, ότι θα μειωθούν φέτος ξένοι διαιτητές. Αν με ρωτάς εμένα, θέλω παντού ξένους. Δεν θέλω ούτε σιδερόπλους. Θα δω το ΠΑΟΚ TV. Αγόρι μου. Αυτό. 5 dollars 57 cents I pay. Θα το δεις την Παοκάρα. 7 ευρώ το μήνα. 7 euros το μήνα. This is our answer to the war against PAOK. Την Παοκάρα μου. Να δω την Ελλάδα στην 34. Γεια σου Ανδρέα. Φιλιά. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Αυτή είναι η απάντηση, παιδιά. Πόση μεγάλη αξία έχει αυτό το 4,99 την Κυριακή ή το 7,99, το 6,99 πόσα είναι, ή πόση αξία έχουν αυτά τα 7 ευρώ το μήνα για το πακέτο. Καταλαβαίνετε, είναι η πιο άμεση, η πιο ευθεία απάντηση του κάθε ενός από εμάς προσωπικά για όλα αυτά που γινόντουσαν τα τελευταία χρόνια. Καταλάβετε την αξία αυτού του 7 ευρώ στο μήνα. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Είναι πολύ, πολύ άμεσος ο τρόπος που μας δίνεται η ευκαιρία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το. Να ξεκινήσουμε από την ιστορία του ντέρμπι, ότι εμάς ουσιαστικά δεν μας δίνουν το δικαίωμα να έχουμε ξένο διαιτητή, γιατί είναι πολυδάπανο. Και έχει ξένο διαιτητή ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι αιώνιοι αντίπαλοι. Και είναι, πού είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή? Έλατε. Τρίτος από το τέλος. Γιατί να έχει εκεί? Να. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όχι, γιατί είδα σε κάποια σχόλια από, από Αριανούς ότι γιατί βάζουν. Και εμείς θέλουμε ξένο. Είπε ο ΠΑΟΚ ότι θέλει Έλληνα. Και κανονικά έτσι έπρεπε να γίνει. Μα πέρσι δεν είχε ξένο. Και φέτος ξένο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν έπρεπε κανονικά να υποχρεωθούν να πληρώσουν έστω ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όλα στην Αθήνα μπορούν να πληρώνονται. Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν. Γιατί θα το πάω εκεί. Δύο μάτς είναι εδώ. Είναι ντέρμπι. Είναι δύο ομάδες στην ίδια πόλη. Είναι υψηλού κινδύνου, υψηλής δυσκολίας. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Γιατί εκεί πέρα ουσιαστικά δεν πάει να είναι ο άλλος στην ερασιτεχνική. Θα είναι αιώνιοι αντίπαλοι. Είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, πόσο όχι, πολύ... όχι όμως να μας λένε ότι δεν ήθελα πάω ξένο διαιτητή. Παιδιά, δηλαδή. Ακόμα και εσύ προσέχετε ότι στην τελική εδώ πρέπει να είμαστε τουλάχιστον σύμφωνοι
ότι έχουμε το δικαίωμα και εμείς εδώ να έχουμε ένα ντέρμπι. Φυσικά. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο φυσικά, στην Αθήνα. Φυσικά. Έπρεπε να έχει ξένο διαιτητή την Κυριακή. Φυσικά. Τέλος. Πέρσι δεν είχε. Τέλος. Εδώ βρήκες να μειώσεις. Και τώρα, όσον αναφορά, γιατί φτάσανε μέχρι εισαγγελέα, λίγο θα πρέπει να κοιτάξουν μέχρι πού το πάνε. Γιατί σίγουρα αυτός που φωνάζει είναι αυτός που θέλει, δεν αισθάνεται τόσο δυνατός και θέλει να φωνάξει. Ακριβώς. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν ότι η Νόβα έχει κάνει δύο τεράστια λάθη. Το ΠΑΟΚ TV δεν έχει κάνει κανένα λάθος μέχρι τώρα. Ναι. Ως προς το ΒΑΡ. Σου. Θέλω να δω όταν θα έρθει η ώρα η Νόβα να δίνει τα παιχνίδι, να δείχνει το παιχνίδι σε ντέρμπι του Άρη. Αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις πριν, όχι έναν, 15 εισαγγελίες. Αν θα υπάρξουν πριν το μάτς ανακοινώσεις, ότι αφισβητούμε αφού η ιδιοκτήτης είναι ο Μαρινάκης για τη σωστή χρήση του ΒΑΡ και επιθυμούμε ξένο διαιτητή. Ακριβώς. Θέλω να δω αν θα υπάρξει τέτοια. Γιατί αυτή την περίπτωση, εδώ πέρα οι άλλοι έχουν αμαρτωλό παρελθόν, ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ίσα ίσα είναι απόλυτα αντικειμενική η κατάσταση. Εις βάρος μας τα δείξαμε όλα. Και παρόλα αυτά υπάρχει, λέει, η πόνοια. Μα η πόνοια είναι στην Νόβα, δεν είναι στο ΠΑΟΚ TV. Ακριβώς. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Που κάναμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Γλεντίστε το όλο αυτό, γλεντίστε το. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, σε 107,4. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Για αιμοδοσία που με ρωτάς, φίλε Θανάση. Καλημέρα μας, να έρχεστε όταν μας βλέπετε έξω. Ακόμα και αν είμαστε με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τη γυναίκα μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Χαρά μας δίνετε όταν έρχεστε να πείτε την κουβέντα σας, ακόμα και την κριτική σας ή και τη διαφωνία σας. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Αποτελεί μέρος της ζωής μας αυτό. Όποιος δυσανασχετεί, όποιος δυσφορεί, δεν το έχει δει καλά το πράγμα. Μαζί η παρέα δεν είμαστε μόνο 8-10 το πρωί. Η σχέση που έχουμε αναπτύξει είναι όλο το 24ωρο. Δεν είμαστε μόνο παρέα για 2 ώρες. Όταν τον άλλο το θεωρείς οικογένεια, γιατί το ακροατήριο και η παρέα αυτή είναι με κάποιους έχουμε μεγαλώσει μαζί, είναι 20 χρόνια και. Δηλαδή, τι να πεις, να σου γυρίσω τα μούτρα ή να σου δείξω δυσφορία που θα έρθεις να μου πεις το οτιδήποτε. Και για τον ΠΑΟΚ θα συζητήσουμε έξω, μου έχει τύχει πολλές φορές. Τα παιδιά μας, εμείς που κάνουμε μια δουλειά που είμαστε εκτεθειμένοι, είναι απόλυτα εξοικειωμένα με αυτό. Α, το μικρό δεν καταλαβαίνει πολλά-πολλά, αλλά η νεκταρία από μικρή το καταλαβαίνει αυτό. Ότι θα έρθει ο άλλος να σου πει την κουβέντα, να σου φίξει το χέρι, να σου πει το σχόλιο του από το πιο απλό πράγμα. Να έρχεστε λοιπόν. Να έρχεστε. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Μην ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service 47-43-12. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Οικογένεια Χατζοπούλου με τη σφραγίδα της Ελλάς Service, κορυφαίας οδικής. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Γεια σου, Στελάρα. Καλύτερο δώρο ο κύριος Μαρινάκης δεν μπορούσε να κάνει στην ομάδα μας, φίλε. Αυτό το διάγγελμα που έβγαλε χθες θα το βάζουν να, το ηχητικό να το ακούνε και οπτικό μα θέλουν μέσα στα αποδυτήρια πριν από κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Στα ηχεία, μέσα στα αποδυτήρια, στα εστιατόρια, στις σάουνες, παντού. Αυτό λέει ο αντίπαλος για σας. Αυτός που το κερδίσαμε μέσα έξω και ξεκινήσαμε μείον 2 και τερματίσαμε και 7-8 βαθμούς επάνω, λέει αυτά. Μπείτε μέσα και αποδείξτε τέλος. Έτσι. Ακριβώς. Όπως το λέω, ηχογραφημένο. Σε έναν αγώνα να μιλήσω δρομικά, ο ένας ξεκινάει από το Λευκό τον Πύργο και ο άλλος ξεκινάει από το Μακεδονία Παλάς και του περνάς και 2 χιλιόμετρα και λέει, με έκλειψες. Κι όμως, φίλε. Να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος τώρα, γίνεται. Αυτός που με την ίδια ακριβώς κυβέρνηση πήρε πρωταθλήματα πριν από τα 2 που έχασε, έτσι. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί πλάκα κάνεις τώρα, ρε φίλε. Απλά, φίλε, όλα τα ήθελαν, τα είχαν μάθει έτσι, να είναι όλα δικά τους. Το κακομαθημένο που του πήρε το παιχνίδι, που δεν σε άφηνε να παίξει, που σου έκλεβε και το δικό σου παιχνίδι, που το έσπαγε το παιχνίδι σου για να μην έχει εσύ. Ο Μπόμπος. Η ΒΑΡ θα λένε και θα κλαίνε, φίλε, τελείωσε. Έτσι. Ο εφιάλτης τους, όπως το έγραψε, ο εφιάλτης τους, φίλε, τελείωσε. Αυτή είναι η λέξη. Ο εφιάλτης τους, στον ύπνο και στον ξύπνιο.
Όχι με τις λεύκες, με το άλλο. Καταλάβαμε όλοι τι θέλεις να πεις. Έτσι, μ' αρέσει με πιάνει. Λέει τσατσαρός, πού τσατσαρός. Πού. Ναι. Στενά, αδερφέ μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Το ζουμουσού. Το καλύτερο εδώ, το λέω και έτσι τελειώνω, φίλε, τελείωσε. Τον ευχαριστούμε για το αγνό πεντακάθαρο promotion για το ΠΑΟΚ TV. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη. Ας βγει ο Γιαννάκης να κάνει δηλώσεις τώρα, τολμάνε, άμα δεν πάρουν την άδεια, ρε φίλε, στο ένα πόδι κάθονται. Ευχαριστούμε για το τόσο δυνατό promotion για το ΠΑΟΚ TV. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη που βάζει, που βάζει βενζίνη στο ρεζερβουάρ μας. Μέσα, δηλαδή, στο κίνητρό μας που μας υπενθυμίζει τι γίνεται. Τον ευχαριστούμε. Βέβαια. Έτσι, υπάρχει εκεί κάποιος που δεν τους τα έχει πει σωστά, φίλε. Ένας δεν βρεθεί. Ένας δεν βρεθεί να πειρέσει αυτούς. Μην τους τσιγκλάς. Μην τους συσπυρώνεις. Μην τους πορώνεις. Έτσι, τόσα χρόνια έτσι αύξησαν τον πληθυσμό τους. Τόσα χρόνια έμειναν ζωντανοί, γιγαντώθηκαν με αυτό. Δεν υπάρχει ένας. Κωστή, αυτοί είχαν μάθει όλες οι ομάδες όσες αντιστέκονταν να παίζουν τα στόπερ του στο τέταρτο με κίτρινη κάρτα και στο 60 με κόκκινη κάρτα και μαϊμού πέναλτι. Τα λέει ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής. Πέφτουμε, λέει. Εγώ έκλειβα το παιδί μου, λέει, θα κλέβω αυτούς για να πάρω το πρωτάθλημα. Το παιδί μου λέει στο τάβλι. Μόνο τους τα λένε, ρε φίλε, δεν τα λένε εμείς. Μόνο τους δικά τους λόγια είναι. Μόνο τους τα λένε. Εγώ βούτουσα γιατί μου τα δίνανε. Αφού άρρωστα στον κόλπο, θα σου το δώσει, ρίγε πέσε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτά, φίλε Κωστή, καλή καλημέρα. Γεια σας. Χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Από Δημήτρης λεγόμαι, από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου ρε Δημήτρη. Γεια σου ρε Δημητράκη. Τι γίνεται, έχουμε ξανά. Έχουμε καλέσει καιρό, τρεις φορές. Α, μάλιστα, ωραία. Τι περιοχή μένεις, τι περιοχή Αθήνα. Ζωγράφου. Ζωγράφου, μάλιστα, πάρα πολύ. Βαζελοπεριοχή, βαζελοπεριοχή λογικά. Ναι. Μάλιστα. Απλά λίγο εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει κακά, μην πω κάτι χειδά. Μυρίζει, στην κάλτσα. Έχει λίγο στην κάλτσα η τάση και αυτό είναι αυτό που είπες πριν, ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση για το ΠΑΟΚ TV. Τον ευχαριστούμε. Εντάξει, δώρο μας έκανε χθες ο κύριος. Μας πήρωσε. Όλα αυτά που είπες γίνονται. Εμείς δεν μάθαμε στα πρωταθλήματα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν μάθαμε στα πρωταθλήματα, στα λούσα, στα έτσι και από εδώ και από εκεί. Στα βελούδα ούτε τίποτα. Γι' αυτό και είπα, ακόμα και στη στιγμή της χαράς, όχι αλαζονία, όχι έπαρση. Δεν συμβάδισε ποτέ χέρι-χέρι με τον Πάο. Επειδή τους ξέρουμε, όλα αυτά τα κάνουν για να μας τσικλήσουν και κάποια στιγμή να γυρίσουν και να πούν ότι μα ποιος φταίει για αυτή τη βία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Α, είδες. Έτσι. Αυτό δεν θα πούνε. Έτσι. Σου λέει, ρίχνω το φυτίλι εγώ. Κάπου θα πιάσει το φυτίλι. Από την αρχή της χρονιάς το κλίμα είναι τοξικό. Βγαίνουνε, κάνουν παραμονές του ατρόμητος ΠΑΟΚ. Παραμονές ενός ντέρμπι. Αυτά δεν μου κάνουν η διαιτησία. Και οι δορυφόροι τους στη Θεσσαλονίκη. Προκαλούν με κάθε θέμα τοξικό. Και κάποια στιγμή θα πούνε, μα ποιος ευθύνεται για τη βία στο ποδόσφαιρο. Φίλε μου, Δημήτρης είπαμε. Ναι. Δημήτρη, η εικόνα της Τούμπας την ώρα που ήρθαν εδώ πρόπερση και έκαναν τα έσχη που καταλαβαίναμε, γιατί συνήθως καταλαβαίνουμε μετά από ένα χτύπημα πόσο δυνατό είναι. Χτυπάς τον αστράγαλο, εκείνη τη στιγμή είναι ζεστό. Περνάει λίγο. Εμείς το καταλάβαμε τη στιγμή που γινόταν την ώρα της κλοπής. Και με τον Γαύρο και με τη Χάρτινη, το καταλαβαίναμε εκείνη την ώρα τι γινόταν. Η ωριμότητα του κόσμου που κάθισε υπομονετικά και καρτερικά για να μην βλάψει αυτό που αγαπάει, ήταν, φίλε, η χειρότερη κατάσταση για αυτούς. Δεν το πίστευαν. Πολλοί ήλπιζαν. Γι' αυτό ο ένας έδειχνε τα αυτά του, ο άλλος προκαλούσε, ο άλλος έπεφτε κάτω για τον πεθαμένο. Σου λέει δεν μπορεί. Κάπου ένας θα γυρίσει το μυαλό του και θα κάνει τη φασαρία. Αυτό θέλει ωριμότητα και σε μία από όλους. Άστους, εγώ θεωρώ ότι μόνοι τους θα πυροβολούνται σιγά σιγά. Μόνοι τους, δεν βλέπεις τον πανικό. Μόνοι τους θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον εαυτό τους. Μην δημιουργήσουμε εμείς σε εμάς. Αυτό είναι το θέμα μόνο. Όχι, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, αλλά εγώ που είμαι 48, λέγαμε... 31. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80 υπήρχε μία έκφραση που τώρα λίγο έχει φθήνει, λίγο έχει εξαφανιστεί. Μη τζιμπάς. Δηλαδή ερχόταν ο άλλος, επειδή μας προκαλέσει στην μπάλα. Αυτό, εκείνο τα... και λέγαμε, μην τζιμπάς.
ή αλλιώς μην πέφτεις στο τρυπάκι. Μην πέφτεις στην παγίδα σου, βάζει το δόκανο. Εσύ μπορεί να γελάς και να περάσεις από δίπλα. Μην μπεις σε αυτό το μονοπάτι. Αυτό θέλουν. Κατάλαβες, να τσιμπήσουμε. Λοιπόν, γελάμε, τον ευχαριστούμε για το promotion. Η καλύτερη, πιστεύω ότι η καλύτερη διαφήμιση δεν μπορούσε να γίνει για το PAOK TV. Από αυτό που έγινε χθες, από τον κύριο. Έτσι λόγω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι δυνατός. Καλημέρα. Να είσαι δυνατός και γερός εκεί. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι. Έλα, Κουστάκη. Ευτυχώς, διαβάζω το μήνυμα του Δημήτρη. Φίλε, ο Λίμπερο μπορεί να είναι πολύ περήφανος για ένα πράγμα. Ότι εδώ ποτέ δεν άνοιξε η πόρτα για να μας πούν πες αυτό, πες εκείνο. Συγγνώμη, Κώστα, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι, και το επισημαίνει και μπράβο και που το επισημαίνει. Μπορεί να έχουμε διαφωνίες ακόμα και με αυτόν που έρχεται μετά, ακριβώς. Έτσι, μεταξύ μας. Ωστόσο, καμαρώνουμε που είμαστε σε ένα σταθμό που οι ιδιοκτήτες του ποτέ δεν μπήκαν να πούν γιατί είπες αυτό, γιατί είπες εκείνο. Μεγάλο προτέρημα και πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Να έχουμε απόλυτη ελευθερία και ας έχουμε και πράγματα που διαφωνούμε και να είναι τα δύο άκρα μεταξύ μας οι εκπομπές. Έτσι. Αυτό είναι υγεία. Αυτό είναι όμως δημοκρατία, να έχει τη δυνατότητα ο δημοσιογράφος, ο παραγωγός να πει ό,τι πραγματικά πιστεύει. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Κλείνω την παρένθεση. Έλα, έλα Κώστα μου, έλα. Καλημέρα, Κωστάκη. Ήρθε απλά ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά το επισημαίνει ο ακροατής. Χαίρομαι, λέει, που μέσα στον ίδιο σταθμό λέει υπάρχετε άνθρωποι που διαφωνείτε τόσο έντονα, διαφορετικής ομάδας κτλ. Είναι πολύ μακροσκελές. Το κείμενο. Εντάξει, καμαρώνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό και σ' ακούμε, ρε Κωστάκη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μεγάλη, καταλαβαίνει αυτός που ακούει αν ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο έχει πάρει γραμμή ή τον δεσμεύουν ή δεν τον αφήνουν ή τον πιέζουν ή τον αναγκάζουν ή οτιδήποτε. Είναι, το καταλαβαίνει ο Κροατής, είναι πανέξυπνος. Έτσι. Πάμε. Βέβαια. Έλα Κωνσταντίνε μου. Έλα. Συγγνώμη που σε καθυστέρησα. Εσένα προσωπικά και κανένα δύο-τρία άλλα παοκτσάκια που κάνουν εκπομπές και αλλού σε παρακολουθούν ανελειπώς, να το ξέρεις. Είμαι βέβαιος. Είμαι 100% σίγουρος. Να διευκρινίσω κάτι. Αυτό δεν το λέω μόνο για τις εκπομπές που έχουν ΠΑΟΚ. Το λέω για όλες τις εκπομπές του σταθμού. Και, και τα παιδιά που κάνουν εκπομπές για τον Άρη, για τον Ηρακλή, ισχύει το ίδιο ακριβώς πράγμα για όλους. Γιατί μπορεί εγώ να λέω αυτό και να μπει ο άλλος και να πει το τελείως αντίθετο. Όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Είναι μεγάλο προτέρημα. Έτσι. Και είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τέτοιους ανθρώπους που έχουν το σταθμό. Μεγάλη υπόθεση. Είναι τη δουλειά σου, ωραία. Όμορφα και ωραία. Δεν σε πιέζει ο άλλος. Είναι τεράστια υπόθεση. Έλα, πάμε, σ' ακούω. Πάντως, Κότσο, αυτό που έγινε, στην αρχή σε έρχεται μια οργή, ένα σαλταρισμό, αλλά άμα το πάρεις λίγο πιο ψύχρεμα, είναι ευκαιρία τώρα για μας, γιατί τα παιδιά τα προηγούμενα είπαν ότι αν έλεγα μερικά πράγματα, με κάλυψαν, εντάξει. Άσε που δεν μπορώ να πω και καλύτερα πράγματα τα παιδιά. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για το PAOK TV τώρα. Άμα δώσεις τώρα για πλάκα 30.000 κομμάτια με το 70, είναι δυο χαρτιά. Και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εγώ στα παιδιά του εξωτερικού. Ναι. Τίποτα άλλο δεν σε λέω. Δώσε 30.000. Εγώ σε λέω για αρχή. Με 70, 2 εκατομμύρια φίλοι. Γι' αυτό γίνεται όλη η δουλειά. Αυτοί θέλαν να μας δώσουν δρόμο από ΕΡΤ, από Νόβες, από Κοσμοτέ, πώς τα λένε. Σε λέω άστος ρε. Τελείως. Εδώ σε βάζουν τον Παναθηναϊκό πιο ψηλά από σένα. Αυτόν τον Παναθηναϊκό, τον είδες προχθές. Αυτόν τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Α, μπράβο, αυτόν τον Παναθηναϊκό. Σε αυτόν δώσαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από την ΕΡΤ ανέμακτα, δεν είπε κανένας τίποτα. Πρόσεξε, σου κάνει εντύπωση. Η ΕΡΤ αφήνει να της φύγει ένα προϊόν, υποτίθεται το οποίο το θέλει. Όμορφα και ωραία πάει στην Νόβα. Έτσι. Και δίνει 5,5 εκατομμύρια ευρώ στον Αλαφούζο. Λοιπόν, Άξι. Κώστα, όπως είπαν, αν τους έμεινε επάνω στο στήλο του στριπτής ένα παπιόν και κάνα φίλο σικιάς, έφυγαν και αυτά. Τελείωσε. Σε τι πάρκα. Άντε ρε θαμώνες της Μεκόνας. Λέτε μας τέτοια να τρελαινόμαστε, τίποτα άλλο δεν σας λέω. Εσείς και οι δούροι ήπισας εδώ πάνω. Άντε Κωστάκη, ζούμε στο αγόρι. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια. Πάνω στο... Λοιπόν, πάμε δύο τελευταίες γραμμές και να μην πάρουμε άλλες, να κλείσουμε στην ώρα μας, να είμαστε συνεπείς, γιατί θέλουμε να φύγουμε ακριβώς. Ναι, ναι! Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργο. Από Πειραιά Καμίνια. Από Πειραιά Καμίνια, από. Τι ομάδα είσαι, ρε Γιώργο. Από στα Καμίνια, τι περιμένεις να είμαστε. Παοξάκη, σε αγνώ.
Νομίζω, Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα? Και θρύλος. Όχι ρε φίλε. Γιατί βγήκες τόσο αργά, δεν βγήκες νωρίτερα να έχουμε στοιχομηθεία, να σε αντιμετωπίσω, να με αντιμετωπίσεις, μου βγήκες τώρα στο τέλος. Κατά πότε θα πω κάτι για τους Βάζελους, ναι. Που βγάλανε μια ανακοίνωση χθες, θα κάνουν από εκεί για το ΆΚΑ. Για το μεταξύ σας παιχνίδι, ναι. Ναι, ναι, λοιπόν. Ας πω ένα πράγμα. Μη συναχωρείτε ρε παιδιά. Είμαστε χιλιάδες Ολυμπιακοί και Αθήνα και Πειραιά. Θα γεμίσουμε εμείς το ΆΚΑ αν χρειαστεί. Να πάρουν κανένα φράγκο. Θέλω να μου το όνομά σου. Γιώργος. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Επειδή τι? Τώρα έχω μόνο 2 λεπτά, θα ναι. Με πάρεις αύριο νωρίς να μιλήσουμε. Γιατί έχω να σου θέσω ερωτήματα. Θέλω, θέλω να έχουμε διάλογο. Κανένα έτσι? Πρόβλημα. Εντάξει, γιατί τώρα δεν θα μπορέσουμε. Τώρα είμαστε, είμαι πολύ στενά. Θα πάρεις εντάξει, αύριο, εντάξει. Καταλαβαίνω. Έγινε, εντάξει. Έγινε. 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 Θα τα πούμε αύριο. Πάμε τελευταία γραμμή. Δεν θέλω τώρα παρά ένα. Τι να πω τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω πραγματάκια. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς. Είμαι ο Αντρέας. Έλα, Αντρέα. Ναι, τι έγινε. Ξέχασα, Φεράκο, τι θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Ξέχασα. Δεν πειράζει, Αντρέα. Δεν πειράζει. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ο Παναθηναϊκός ναι. Γιατί έγινε έτσι. Γιατί έγινε έτσι ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, δηλαδή γιατί έγινε. Διώξαν τον Βαρδινό Γιάννη αυτή. Ναι, κάτι άλλο ήθελες τώρα, αλλά τέλος πάντων. Γιατί έγινε έτσι. Αυτά. Φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Σήμερα φεύγω συνεπής και ωραίο στην ώρα μου. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Μένετε εννοείται συντονισμένοι στο Λίμπερο. Έρχονται ο Χρύσανδος και ο Μάριος. Ο Μάριος και ο Χρύσανδος. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Ζούμου σου λέμε! Και ποτέ δεν κλαίμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.